Να πω επίσης ότι θα μαγνητοσκοπώ τις διαλέξεις και θα τις ανεβάζω online σε έφθετο χρόνο και θα δημοσιεύω τα links στο e-class, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε ξανά μια διάλεξη που ενδεχομένως χάσατε ή που δεν καταλάβατε κάτι. Και λίγο πολύ δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή να πω για τα διοικητικά. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Μπορείτε να πείτε για το εργαστήριο, για τα άτομα και κάτι για το εργαστήριο. Για το εργαστήριο, η δουλειά στο εργαστήριο είναι ίσως πιο σημαντική από τη θεωρία για αυτό το μάθημα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι με αφορμή τα λειτουργικά συστήματα θα κάνετε ένα εργαστήριο το οποίο θα έχει δύο παραδοτέα. Το ένα παραδοτέο θα είναι γύρω στις αρχές Νοεμβρίου και το άλλο γύρω στις αρχές Δεκεμβρίου. Κάθε ένα από αυτά θα το κάνετε με την ομάδα σας, η οποία θα είναι τριμελής. Και θα υπάρχει προφορική εξέταση για κάθε ένα από τα δύο παραδοτέα. Η ιδέα των εργαστηρίων είναι να υλοποιήσετε κάποια πράγματα μέσα στον πυρήνα ενός πολύ απλού λειτουργικού συστήματος, έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να βάλετε σε πράξη αυτά που θα μάθουμε στη θεωρία για τα λειτουργικά συστήματα και γενικά για το λογισμικό συστημάτων. Και γενικά για το πώς να γράφουμε σωστό λογισμικό. Και το εργαστήριο θα αποτελεί το μισό βαθμό του μαθήματος. Δηλαδή, το μισό βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός του εργαστηρίου, το 50%. Και αυτό θα προκύψει από τις δύο προφορικές εξετάσεις που θα γίνουν για το κάθε ένα από τα παραδοτέα. Θα γίνει μια προφορική εξέταση, όπως είπα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι αυστηρά τρία άτομα ή μπορούμε και δύο, μέχρι τρία ή αυστηρά τρία? Είναι μέχρι τρία, αλλά τα δύο άτομα θα είναι ίσως πιο πολύ δουλειά όσο για τα τρία. Δηλαδή, σας συνιστώ πολύ ισχυρά να είστε τρία άτομα, τα δύο θα τα δεχτώ μόνο κατ' εξαίρεση. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή η εξέταση προφορική γίνεται αναομάδα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε 80 ομάδες των δύο ατόμων, αλλά 50 των τριών ή 52-53 ομάδες των τριών. Οπότε τα δύο άτομα θα τα δεχτώ μόνο σε πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Δεν αλλάζει, φαντάζομαι, ότι αν πάμε πολύ καλά στο project π.χ. δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι ιδιαίτερο στην τελική, όπως ήταν μέχρι πέρυσι. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια βάση. Ωραία. Και το δεύτερο είναι απλά λίγο για τις προόδους που είπατε να έχετε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Σκέφτομαι... Το κατάλαβα το concept. Απλά μήπως να το ξανασκεφτείτε, γιατί γενικά, εντάξει, παίζει αρκετός φόρτος και δεν βοηθάει ιδιαίτερα η όλη κατάσταση. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όχι, και δεν καταλαβαίνω. Τι φόρτος θέλετε... παίζει, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Τι φόρτος παίζει. Όχι, εννοώ ότι ειδικά τώρα που γίνονται μέσω απόσταση διαλέξεις, ναι, είναι όλα κάπως πιο δύσκολα και για εσάς τους ίδιους, αλλά και για τους φοιτητές. Μήπως αν πάτε σε ένα τέτοιο μοντέλο να το κάνατε προαιρετικό. Δηλαδή, όποιος θέλει να δώσει με τις πρόοδους, που από ό,τι καταλαβαίνω, άμα έχει την ευχέρεια να παρακολουθεί και λειτουργικά, ας πούμε, πιο εντατικά, καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, να αποσυμφορηθεί λίγο η τελική εξέταση στο τέλος, το Γενάρη, και όποιος θέλει, ας πούμε, να πάει με το παλιό μοντέλο που θα πήγαινε στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτό δεν παίζει, που λες. Δεν είναι... Κοίταξε, αυτό θα έπαιζε αν η αξιολόγηση ήταν αυτοαξιολόγηση, αλλά στον βαθμό που είναι η αξιολόγηση συγκριτική, πρέπει να είναι ενιαία, ας το πω έτσι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος έτσι και κάποιος έτσι. Εννοείται να εξεταστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο κάπου. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό που λες δεν γίνεται. Μακάρι να μην είχαμε, πώς το λένε, βαθμολογίες και τα λοιπά. Έτσι, πραγματικά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου
οι βαθμολογίες σαν τέτοιο, αλλά είναι κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε. Και εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε με τις προδιαγραφές που μας παρέχουν να το κάνουμε, πρέπει να γίνει ενιαία, δεν μπορεί να είναι τόσο διαφοροποιημένο όσο λες. Το προαιρετικό τώρα του πράγματος που λες... Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Είναι κάτι άλλο από αυτό που έχω στο μυαλό μου. Το πρόβλημα είναι... Ένα λεπτό. Το πρόβλημα είναι ότι η τελική εξέταση, έτσι όπως την είδα να γίνεται αυτό το Σεπτέμβριο, είναι παντελώς αναξιόπιστη και non-scalable. Οπότε τη θεωρώ λίγο κοροϊδία την όλη φάση να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τις κάμερες και όλο το πακετάκι. Οπότε η ιδέα είναι ότι θα τη σπάσουμε την αξιολόγηση σε πολλά και μικρά online test, τα οποία θα είναι πιο εύκολα να γίνουν και δεν θα έχουμε αυτή την τελική φάση του μπούγιου που γίνεται. Τα οποία φαντάζομαι θα πιάνουν γύρω στο 10% το κάθε τεστ, έτσι κάπου εκεί υποθέτω. Μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Αν βάλω 10 που έχω το σκοπό να βάλω, θα πιάνει το καθένα 5%. Αλλά όπως σας είπα, θα δω, γιατί θέλω να δω τι δυνατότητες έχει το software για το online test. Και αυτό δεν έχω ακόμα δει όλες τις εναλλακτικές. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι του στυλ ότι θα πιάνουν όλα τα τεστ αυτά 35% και μια σύντομη τελική εξέταση στο τέλος θα πιάνει, ξέρω εγώ, 15%. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Θα δούμε. Και ακόμα, όπως σας είπα, δεν έχω όλα τα στοιχεία, δεν έχω δει πώς θα γίνει σε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά από εβδομάδα θα τα δούμε πιο καλά. Γιώργος, είχε κάποια ερώτηση κατά τον Αντωνίο? Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το βαθμό πέρσι από το εργαστήριο μπορούμε να το κρατήσουμε ή δεν πρέπει να κάνουμε? Όχι. Ο βαθμός του εργαστηρίου, ούτε ο περσινός ούτε ο φετινός κρατιέται. Είναι, πώς το λένε, κάθε χρονιά ξαναγίνεται το εργαστήριο. Άλλη ερώτηση? Οπότε πρέπει να το ξανακάνουμε την αρχή όλο. Ναι. Οκ. Okay. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ναι, να σας κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Είχε με ένα πολύ καλό project στο εργαστήριο και με συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση με το μοντέλο, σύμφωνα με το μοντέλο που είπατε ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτό το εξάμεινο. Θα μπορεί κάποιος φοιτητής να περάσει ή πρέπει υποχρεωτικά να μπει και στις πρόοδους, ξέρω εγώ, και να γράψει κάποια πράγματα? Θα μπείτε υποχρεωτικά, γιατί καταρχήν δεν ξέρω αν θα γίνει, όπως σας είπα, τελική εξέταση. Να ξέρετε ότι επειδή το εργαστήριο πιάνει 50%, μπορείτε να, αν πάρετε 10, να περάσετε μόνο με το εργαστήριο. Α, ωραία. Εντάξει, αυτό τώρα, να σου το πω και ως εξής. Επειδή στο εργαστήριο έχει προφορικές εξετάσεις, στις οποίες εξετάζεται και η θεωρία του μαθήματος, δηλαδή οι προφορικές εξετάσεις στο εργαστήριο δεν θα είναι μόνο παρέδωσα 3 σελίδες ή 5 σελίδες κώδικα και δεν ξέρω τίποτα άλλο. Έτσι. Στην πράξη, αυτά που λες τα περίεργα δεν πολύ δουλεύουν. Δηλαδή, έχουν δουλέψει στο παρελθόν επειδή κάποιος δεν εμφανίστηκε στην τελική εξέταση. Αλλά κάποιος που έχει κάνει το εργαστήριο και έχει πάρει 10, για ποιο λόγο να μην εμφανιστεί να πάρει σύν επιπλέον βαθμό στην τελική εξέταση? Κατάλαβες τι λέω? Για παράδειγμα, όπως είπε πριν ο συνάδελφος, λόγω φόρτου εργασίας ενδεχομένως ή κάποιοι να μην μπορέσει για κάποιο οποιοδήποτε λόγο, τέλος πάντων. Δεν σας λέω ότι είναι πολύ λογικό, απλά να ρωτήσω αν γίνεται πρακτικά αυτό το πράγμα. Ναι, πρακτικά δεν γίνεται. Θεωρητικά γίνεται. Θεωρητικά, ναι, συγγνώμη. Πρακτικά, όπως σου είπα, είναι λίγο... Ναι, είναι λίγο τραβηγμένο. Το ξέρω, απλά ήθελα να... Έχει γίνει σε μένα, γιατί είχα ένα πρόβλημα υγείας. Γι' αυτό σας ρώτησα. Έχω πέρσει με 10 πέρσι. Γι' αυτό σας ρώτησα και πάλι. Α, μπράβο. Εφόσον έχεις πάρει 10 στο εργαστήριο, δεν θυμάμαι... Σου έχω βάλει βαθμό φέτος. Δηλαδή για το Σεπτέμβριο. Ή δεν ήρθες... Την ώρα ήταν... Όχι. Ήρθες να γράψεις? Όχι, δεν είχα εμφανιστεί. Όχι, ήμουν, είχα πρόβλημα υγείας. Είχα κάνει μια εγχείρηση. Ωραία. Έκανε εγχείρηση και δεν μπορούσα. Ήμουν στο νοσοκομείο. Άρα, επειδή ακόμα δεν έχω βάλει βαθμό Σεπτεμβρίου, πιθανότατα εσύ θα το περάσεις με 5. Εκτός αν μου πεις κάτι άλλο. Δηλαδή, αν μου στείλεις... Α, ωραία. Μπορώ να πω email.
Ναι, ναι, αν μου στείλει email και μου πει θέλω να κοπώ, δεν θα σε περάσει. Αλλιώς, μόλις δώσω βαθμό Σεπτεμβρίου, θα δεις ότι αν έχεις 10, το έχεις περάσει. Αν έχεις 10 στο εργαστήριο. Α, ωραία. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε, έχω και εγώ μία ερώτηση να ρωτήσω. Ναι. Θα προγραμματίσουμε πάνω σε μια πλατφόρμα, έτσι. Τι εννοείς? Όπως, ας πούμε, στην προχωρημένη λογική σχεδίαση προγραμματίζαμε στη Xilinx. Όχι. Δεν ξέρω τι κάνατε στην προχωρημένη λογική σχεδίαση, αλλά η ιδέα είναι ότι θα προγραμματίζετε πάνω σε έναν κώδικα που θα σας δώσω. Ναι. Ο οποίος υλοποιεί μια προσομοίωση του hardware, σαν virtual machine θα το έλεγε κάποιος. Και πάνω υπάρχει ήδη υλοποιημένο ένα μικρό kernel, ένα μικρό λειτουργικό σύστημα. Και η ιδέα θα είναι καταρχήν να καταλάβετε τον κώδικα του kernel αυτό που θα δείτε, ώστε να έχετε μια κατανόηση του πώς είναι δομημένα τα πράγματα στο κώδικα. Και κατόπιν να προσθέσετε λειτουργικότητα σε αυτό το μικρό λειτουργικό σύστημα, νέες δυνατότητες, μέσα από το δικό σας κώδικα. Τέλεια, καλύφθηκα. Hardware στο κομμάτι αυτό, αν εννοείς αυτό. Ναι, κατάλαβα. Το πρόγραμμα πώς λέγεται, για να το κατεβάσω? Το πρόγραμμα λέγεται TinyOS και θα το κατεβάσετε από το GitHub, γιατί δεν είναι κάποιο πρόγραμμα, εγώ τα έχω φτιάξει όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά θα το ρίξετε από το GitHub. TimeX. TinyOS 3. Θα δείτε σύντομα στο e-class οδηγίες. Α, εντάξει. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε θεωρία τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην οποία θα κάνουμε και διάφορα πράγματα, ασκήσεις, αυτά τα τεστ που σας λέω θα τα κάνουμε Δευτέρα και Τρίτη. Και τις Τετάρτες 9 με 11 το πρωί υπάρχει στο ορολόγιο πρόγραμμα φροντιστήριο, όπως θα δείτε. Στο φροντιστήριο αυτό, που θα γίνεται κυρίως από το Σπύρο και την Ξένια, θα κάνετε φροντιστήριο για το project. Πιθανόν δεν θα γίνεται κάθε εβδομάδα, αλλά θα γίνεται τις περισσότερες εβδομάδες αυτό το φροντιστήριο. Το οποίο για να κάνετε το project είναι εξαιρετικά χρήσιμο έως απαραίτητο. Ναι, κατάλαβα. Και το πρώτο φροντιστήριο θα γίνει αυτή την Τετάρτη. Οπότε θα βγει στο e-class ανακοίνωση με τα link και τα λοιπά, αλλά να έχετε υπόψη ότι και Τετάρτη το πρωί θα γίνει το πρώτο φροντιστήριο για το εργαστήριο του μαθήματος, στο οποίο το αντικείμενο θα είναι να δείτε το UNIC, το Linux, να το εγκαταστήσετε, να μάθετε τη γραμμή εντολών του Linux και βασικές εντολές, τους compilers κτλ. Και ό,τι χρειάζεται για να αρχίσετε να δουλεύετε στο Linux. Θα σας πω ότι το Linux θα είναι που είναι μια έκδοση του Unix και γενικά το Unix θα έλεγα, θα είναι το βασικό λειτουργικό που θα δούμε και στη θεωρία του μαθήματος. Δηλαδή θα μελετήσουμε σε περισσότερο βάθος το Unix και τον τρόπο που το Unix, τα λειτουργικά συστήματα που μοιάζουν με το Unix κάνουν τη δουλειά και είναι δομημένα. Δεν θα δουλέψουμε δηλαδή τόσο πολύ με τα Windows ή με το iOS ή με άλλα λειτουργικά, αλλά θα επικεντρωθούμε στο Unix, οπότε θα το μάθετε και από τη θεωρία το Unix και θα το δούμε σε βάθος. Να ρωτήσω. Βεβαίως. Θα πρέπει να κατεβάσουμε Linux στους υπολογιστές μας για να παρακολουθήσουμε το μάθημα ή όχι, απαραίτητα? Ασφαλώς. Α, χρειάζεται. Ναι, βέβαια. Και κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καθόλου Windows έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω χρησιμοποιήσει Windows εδώ και 25-30 χρόνια. Οπότε, και να θέλατε, ας πούμε, δεν ξέρω για να σας βοηθήσω με αυτά. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κατεβάσετε, όπως το λες, Linux. Ένας τρόπος είναι να καταστήσετε μόνο Linux, αυτό κάνω εγώ.
Ένας τρόπος είναι να βάλετε dual boot το μηχάνημά σας. Ένας άλλος τρόπος είναι να το κατεβάσετε σε virtual machine. Με το virtual box ή το VMware ή κάποιο τέτοιο τρόπο. Όλοι αυτοί είναι δεκτοί, γιατί δεν θα χρειαστούμε κάτι τρομερά εξειδικευμένο, θα χρειαστούμε το Linux πάνω σε ένα... Το Linux να τρέχει και να κάνει τη δουλειά του. Και στο παρελθόν, αν και εδώ και αρκετά χρόνια, όταν λέω παρελθόν, ενώ πριν 10 χρόνια ίσως, δίναμε και λογαριασμούς ώστε να μπορείτε να έρθετε στα workstation που είναι στο εργαστήριο του SoftNet, όσοι δεν έχετε υπολογιστή ή δεν έχετε βολικό υπολογιστή κτλ. Και να κάνατε εκεί πέρα δουλειά για το project. Αλλά αυτό εδώ και 10 χρόνια πλέον σχεδόν κανείς σας δεν το θέλει. Οπότε το έχουμε εγκαταλείψει, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα το να μάθετε το Unix και το Linux και να χρησιμοποιείτε Unix και Linux και τα λοιπά είναι μέσα στους βασικούς στόχους του μαθήματος. Okay. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω καλή. Βεβαίως. Οι εξετάσεις στους προόδους και του εργαστηρίου θα γίνονται διαζώσεις ή online? Θα γίνονται online στο Moodle ή κάπως έτσι, ή στο Moodle ή στο eClass. Θα δω ακριβώς. Δεν έχω ακόμα, δεν έχουμε ακόμα εγώ και οι άλλοι δύο καταλήξεις στο πώς θα γίνει, σε ποια πλατφόρμα θα είναι κλπ. Αλλά θα γίνονται online. Αυτή είναι η ιδέα. Όχι δηλαδή με κάμερα και γραπτό και στο τέλος φωτογραφίζω το γραπτό μου κτλ. Θα γίνεται με online test. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Για ώρες γραφείου για εσάς και για τους βοηθούς του εργαστηρίου. Βεβαίως, θα έχουμε ώρες γραφείου κανονικά, όπως είχαμε και στο διαζώσεις μάθημα, απλά θα γίνονται μέσω Zoom. Δηλαδή θα έχουμε ανοιχτό το Zoom μας σε ώρες που θα τις βγάλουμε, ακόμα δεν τις έχουμε βγάλει, γιατί δεν έχουμε ακόμα κανονίσει τους λογαριασμούς του Zoom για όλους μας. Δυστυχώς το Ίδρυμα πήρε για όλο το Ίδρυμα 200 λογαριασμούς Zoom και αυτό δεν καλύπτει όλους τους ΕΔΥΠ, ΕΤΕΠ και βοηθούς των μαθημάτων γενικά και πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αλλά ναι, θα γίνονται κανονικά ώρες γραφείου και θα γίνονται απλά online, με screen share κλπ. Εντάξει, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Μπορώ να ρωτήσω? Ναι, ναι. Για τα άτομα που δεν έχουν περάσει μόνο την ΣΕ, μπορούν να πάρουν το μάθημα κανονικά τη λογική σχέση, νομίζω ποιο ήταν. Δεν έχει τώρα κάποιο... Έχει προαπαιτούμενο τη ΣΕ, το μάθημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε ΣΕ, τζάμπα... Όχι, ρωτάω για έναν συμφοιτητή, γιατί δεν μπορούσε να μπει τώρα γι' αυτό. Δεν μπορούσε να γραφτεί στο μάθημα, αν έχεις αυτό. Δεν μπορούσε να μπει τώρα γιατί πρέπει να πάει κάπου γι' αυτό. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μάθημα τώρα και το ρωτώ γι' αυτόν. Να του πεις ότι άμα δεν έχει πολύ καλή, δεν αρκεί να έχει περάσει και τη ΣΕ, ακόμη και αν την πέρασε αλλά δεν την πολύ ξέρει, πρέπει να την ξέρει. Οκ, okay, έγινε. Αν δεν την ξέρει, τα φλακ. Δεν είναι έτοιμο να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα. Okay. Γιατί θα πρέπει να διαβάσει χιλιάδες γραμμές κώδικα σε αυτό το μάθημα, την ξέρει τη ΣΕ και καλά. Ναι, ναι, okay. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, όχι, το λέω, αλλά καμιά φορά η απάντηση που δίνω δεν είναι ατομική, γιατί με ακούνε όλοι, έτσι. Δίνω απάντηση που να την ακούει όλη η τάξη. Πολύ ωραία. Άλλες ερωτήσεις, έτσι, τέτοια πράγματα πρέπει να τα διευκρινίζουμε. Οκ, okay, δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά εδώ είμαστε. Να πω ότι από πλευράς των διαλέξεων τουλάχιστον θα ακολουθήσω τη λογική που είχε η διάρκεια στη τάξη, δηλαδή θα κάνουμε διαλέξεις των 45 λεπτών με διάλειμμα 15 λεπτών ανάμεσά τους. Οπότε λίγο πολύ αυτό θα μας επιτρέπει να σηκωνόμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας και να τεντωνόμαστε, έτσι, να ηρεμεί και λίγο η δική μου φωνή. Οκ, οπότε... Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι, ναι, βέβαια.
Όσον αφορά τους ψηφιακούς που ήταν η αλυσίδα αυτού του μαθήματος. Ναι. Όποιος δεν το έχει περάσει. Κοιτάξτε τώρα, δείτε, αυτό να πω την αλήθεια, επειδή κάναμε μία αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών τώρα τον Ιούλιο, στην οποία άλλαξα το προπαιτούμενο και από ψηφιακούς το έκανα C, είναι θέμα μεταβατικών διατάξεων για σας. Θεωρητικά μιλώντας, τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή λίγο πολύ ισχύει το πρόγραμμα σπουδών το οποίο ισχύει όταν μπήκατε στο Πολυτεχνείο, στη σχολή, αλλά όταν γίνονται αλλαγές κάνουμε μεταβατικές διατάξεις και δεν έχω ακόμα δει το πρόγραμμα σπουδών το αναθεωρημένο για να δω τις μεταβατικές του διατάξεις. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να μην είναι πλέον προαπαιτούμενο η ψηφιακή, αλλά να είναι προαπαιτούμενο η ΣΥ. Και για εσάς και για αυτή τη χρονιά. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Απλά η ψηφιακή... Ναι. Τώρα χρειάζεται να το περάσουμε σαν μάθημα πτυχίου, φαντάζομαι, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Η ψηφιακή είναι... Δεν είναι μέρος της αλυσίδας, οπότε... Ναι, αλλά είναι μέρος, νομίζω, είναι προαπαιτούμενο για την οργάνωση που λογιστούν, αν θυμάμαι καλά. Α, οκ. Okay. Αλλά αυτά πρέπει, γιατί και εγώ το πρόγραμμα σπουδών, παρόλο που κάναμε την αναμόρφωση τον Ιούλιο, δεν το έχω ακόμα απομνημονεύσει. Πρέπει να το δω κι εγώ. Δεν θυμάμαι όλες τις αλλαγές που κάναμε. Γιατί κατάλαβα, ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τι κάναμε ακριβώς. Για τα λειτουργικά άλλαξα το προαπαιτούμενο, αλλά το ερώτημα είναι αν οι μεταβατικές διατάξεις θα ισχύουν από φέτος, που νομίζω ότι θα ισχύουν. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τα project περίπου από ποια εβδομάδα θα αρχίσουν? Το συντομότερο, μόλις είμαι σίγουρος ότι όλα είναι στημένα με ώρες γραφείων, κακό, τα πάντα, δηλαδή ίσως αυτό να μην είναι έτοιμο σε δύο εβδομάδες, αλλά θα κοιτάξω να είναι σε δύο εβδομάδες να είναι έτοιμο. Το θέμα είναι ότι και να την ευκόνηση μπορώ να τη βγάλω και από τώρα σχεδόν, έτσι δεν είναι τίποτα να ανεβάσω ένα αρχείο. Αλλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο στη θεωρία, γιατί με το που βγάλω την εκφώνηση θα θέλω να έχουμε κάνει και στη θεωρία αρκετά πράγματα ώστε να μπορούμε να την παρακολουθήσουμε την εκφώνηση. Δηλαδή η εκφώνηση, θα δείτε ότι το πρώτο μέρος του project, θα το πω έτσι, το οποίο δεν είναι κάτι που έχετε εσείς να παραδώσετε, αλλά έχετε να δουλέψετε σε αυτό, είναι να μάθετε το κώδικα που θα πάρετε, γιατί είναι αρκετός κώδικας. Οπότε για να καταλάβετε τι κάνει αυτός ο κώδικας, τι είναι αυτά τα πράγματα που σας δείχνω κλπ. Κλπ, πρέπει να προχωρήσουμε στο μάθημα μια-δυο εβδομάδες. Οπότε γύρω στην τρίτη εβδομάδα του μαθήματος λογικά θα αρχίσουμε να μιλάμε για το project. Που είναι δύο εβδομάδες από σήμερα δηλαδή. Άλλη ερώτηση? Να ρωτήσω εγώ. Ναι, ναι. Για αρχή, για να εξοικειωθούμε με κάποιο περιβάλλον ή κάτι με τα Linux, δεν ξέρω, αξίζει να κατεβάσουμε κάτι από τώρα? Βέβαια αξίζει, απολύτως. Και γι' αυτό και θα έχουμε την Τετάρτη, ενώ ακόμα δεν έχει δοθεί η εκφόρηση του project ή οτιδήποτε, θα δοθεί την Τετάρτη φροντιστήριο. Άρα στο φροντιστήριο... Όσοι δεν έχετε κατεβάσει Linux, κάντε το από σήμερα, αν θέλετε, βέβαια. Σαφέστατα. Okay, okay. Είναι κάτι που θα το δουλεύετε όλο το χρόνο. Okay, να ρωτήσω, θέλετε κάποια συγκεκριμένη έκδοση των Linux ή να απλά να κατεβάσω, ξέρω, κάποια Ubuntu που είναι και πιο βολικό? Ό,τι θέλετε. Για αρχή. Ό,τι θέλετε. Okay, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Ένα λεπτάκι να φτιάξω εδώ το διαφανειό μου. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αντί να βλέπετε εμένα όλη την ώρα που μιλάω, έχω βάλει να... διότι δεν είμαι πιο όμορφος έτσι αλλιώς. Έχω βάλει να βλέπετε μπροστά μου αυτό το κενό χαρτί, στο οποίο θα γράφω επάνω ή θα ζωγραφίσω σχήματα. Οπότε
καμιά φορά θα το κάνω αυτό και ενώ υπάρχει διαφάνεια στην κεντρική εικόνα, ας το πω έτσι. Οπότε, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ζουμάρετε πάνω στο κενό χαρτί, πείτε το μου, αλλιώς θα κλείνω το screen sharing και θα ανοίγω την κάμερα αυτή που δείχνει το χαρτί όταν υπάρχει κάποιο σχήμα στο οποίο θέλω να σχολιάσω. Λοιπόν, βλέπουμε όλη την διαφάνεια, ελπίζω. Και να ξεκινήσουμε να λέμε 2-3 πράγματα για τα λειτουργικά συστήματα. Καταρχήν, τα λειτουργικά συστήματα, να πούμε ότι είναι αυτό που λέμε λογισμικό συστημάτων. Δηλαδή, δεν είναι κάποια εφαρμογή, δεν απευθύνεται στον τελικό χρήστη, αλλά απευθύνεται στις εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης και η δουλειά του λειτουργικού συστήματος είναι να διαχειρίζεται το σύστημα του υπολογιστή και αυτού του είδους το software το λέμε λειτουργικό, το λέμε λογισμικό συστημάτων, system software. Να πω ότι σε αυτό το μάθημα, αυτό είναι το κύριο μάθημα εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών μας σε software systems και ότι κατά κάποιο τρόπο είναι προετοιμασία για πιο προχωρημένα μαθήματα. Ένα από αυτά τα πιο προχωρημένα μαθήματα το διδάσκω πάλι εγώ στο 8ο εξάμηνο, είναι τα κατανεμημένα συστήματα. Και υπάρχουν και κανένα δύο άλλα μαθήματα τα οποία και αυτά ασχολούνται με system software. Να κάνουμε όμως μια εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα μιλώντας για την ιστορία τους, τι ακριβώς πώς ακριβώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα των λειτουργικών συστημάτων. Λοιπόν, να μιλήσουμε καταρχήν λοιπόν για τους πρώτους υπολογιστές, οι οποίοι πρώτοι υπολογιστές φτιάχτηκαν σε πανεπιστημιακά εργαστήρια με λιχνίες, έτσι πριν την εποχή των transistors. Οι υπολογιστές αυτοί είχαν λίγος πολύ την ίδια αρχιτεκτονική που έχουμε και σήμερα. Υπήρχε λοιπόν μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια CPU, υπήρχε η RAM, αλλά ο προγραμματισμός γινόταν με κάποιο είδος ROM, συνδέοντας καλώδια, με καλώδια στο 0 ή στο 1 διάφορες υποδοχές και γινόταν σε γλώσσα μηχανής. Έτσι, ο προγραμματισμός γινόταν σε γλώσσα μηχανής, αυτό που κάνανε τους ψηφιακούς υπολογιστές, γλώσσα μηχανής. Τα bugs, τα περίφημα που τα ξέρει ο κάθε προγραμματιστής, τα ονομάζουμε έτσι bugs, έντομα δηλαδή, επειδή στους πρώτους αυτούς υπολογιστές το βράδυ περπατούσαν πάνω τους διάφορα ζωήφια, κατσαρίδες κλπ. Κουνούσαν τις λιχνίες από τις οποίες ήταν φτιαγμένο αυτό το πράγμα και το πρωί που ερχόταν και πάλι στο εργαστήριο ο κόσμος, το διδυκάνημα δεν δούλευε και έπρεπε να ξανασπρώξουν όλες τις λιχνίες να κάτσουν καλύτερα στις υποδοχές. Σε αυτή λοιπόν την λογική των υπολογιστών δεν υπάρχει καθόλου λειτουργικό σύστημα. Ο προγραμματισμός γίνεται απευθείας σε γλώσσα μηχανής και να πω την αλήθεια δεν υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, περιφερειακά. Δεν υπάρχουν σκληροί δίσκοι ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, οι εκτυπωτές, έτσι. Μιλάμε για την πολύ πολύ αρχή της επιστήμης των υπολογιστών. Σιγά σιγά όμως προστίθενται και άλλα πράγματα στο hardware και το πρώτο πράγμα φυσικά είναι τα περιφερειακά. Οι μνήμες γίνονται μεγαλύτερες, οι CPU γρηγορότερες, αλλά έρχονται και μέσα αποθήκευσης, για παράδειγμα μαγνητοτενίες. Έρχονται μέσα εκτύπωσης οι εκτυπωτές και έρχονται και μέσα εισόδου, όπως είναι για να μην κάνουμε προγραμματισμό συνδέοντας καλώδια κτλ. Έρχεται ως μέσο εισόδου ένα πανάρχιο σύστημα που ονομαζόταν διάθρητες κάρτες. Βασικά ήταν μικρές χαρτονένιες κάρτες που σε κάθε κάρτα αντιστοιχούσε μια γραμμή κειμένου. Τρυπώντας την κάρτα αυτή σε κατάλληλα σημεία και βάζοντάς σε ένα από αυτά τα παλιά μηχανήματα που διάβασαν τέτοιες κάρτες, μπορούσες να δώσεις μία γραμμή κειμένου. Οπότε ένα πρόγραμμα που είχε 400 γραμμές κώδικα ήταν τρυπημένο σε ένα κουτί από 400 κάρτες, το οποίο το πηγαίνω έφερνες και το εισήγαγες μέσα σε κάποιες έτσι μεγάλες κονσόλες που διάβαζαν αυτές τις κάρτες μία-μία
και μπορούσαν οι πληροφορίες να μπουν στον υπολογιστή. Επίσης, ο προγραμματισμός πλέον δεν γίνεται με assembly, αλλά φτιάχνονται οι πρώτες high level, όπως τις ονομάζουμε, γλώσσες προγραμματισμού. Ξέρει κανείς ποια είναι η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού στην ιστορία ηλεκτρονικών υπολογιστών? Η C δεν είναι? Όχι, καθόλου. Η C φτιάχτηκε αρχές του 70. Μήπως είναι η Basic? Όχι, βέβαια. Πολύ πιο παλιά. Η πρώτη, λοιπόν, γλώσσα προγραμματισμού και ο πρώτος compiler είναι η Fortran. 1954. Και κατόπιν μία άλλη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ακόμη χειρότερη από τη Fortran, είναι η COBOL, ακολούθησε το 59 και μετά τη δεκαετία του 60 φτιάχτηκαν διάφορες άλλες, η PL1, η BASIC κλπ. Και μετά τη δεκαετία του 70 η C. Και από εκεί και πέρα πολλές άλλες. Σήμερα υπάρχουν πολλές εκατοντάδες. Αλλά η πρώτη ήταν η Fortran και ο τρόπος με τον οποίο δούλευε το πράγμα ήταν ο εξής. Καταρχήν να ρωτήσω, βλέπετε όλοι το ποντίκι μου? Ναι. Φαίνεται, ωραία. Ο τρόπος λοιπόν που δούλευε κάποιος για να φτιάξει ένα πρόγραμμα και να το εκτελέσει ήταν ο εξής. Καταρχήν, υπήρχε αυτός εδώ ο καλός κύριος, ο οποίος είναι ο προγραμματιστής μας, ο οποίος τρυπούσε κάρτες, σαν αυτές εδώ που βλέπετε εδώ, στο μηχάνημα, που κάθε κάρτα ήταν μια γραμμή του κώδικά του. Κατόπιν όλο αυτό το κουτί των καρτών το έδινε σε έναν system administrator, ο οποίος το εισήγαγε μέσα σε αυτό εδώ το κουτί και μετέγραφε τα περιεχόμενα των καρτών σε μια μαγνητοτενία. Κατόπιν η μαγνητοτενία τοποθετούνταν μέσα σε ένα μηχάνημα που η δουλειά του ήταν να διαβάζει και να γράφει μαγνητοτενίες, και αυτό ήταν περιφερειακό του υπολογιστή πλέον, το οποίο μηχάνημα μπορούσε να δεχτεί πολλές μαγνητοτενίες. Η μία λοιπόν μαγνητοτενία περιείχε το source code του προγράμματος του προγραμματιστή. Και η δεύτερη μαγνητοτενία περιείχε το system tape, το λεγόμενο, περιείχε τον compiler της Fortran, καθώς και μία βιβλιοθήκη που περιείχε ρουτίνες που επέτρεπαν στον προγραμματιστή να γράφει έξοδο σε μαγνητοτενίες κλπ. Και αυτού του είδους τη βιβλιοθήκη με αυτές τις ρουτίνες την ονομάζουμε βιβλιοθήκη του συστήματος. Τώρα, εκτός από ρουτίνες που επιτρέπουν το I.O., δηλαδή το printf που θα λέγαμε στη C, η βιβλιοθήκη του συστήματος περιείχε φυσικά και κώδικα που υλοποιούσε, για παράδειγμα, τη συνάρτηση του ημιτόνου και του συνημιτόνου και του λογαρίθμου και όλα αυτά, και ό,τι χρειάζεται σε επιστημονικούς υπολογισμούς. Βάζοντας λοιπόν αυτές τις δύο μαγνητοτενίες εδώ πέρα μέσα, αυτές οι μαγνητοτενίες ξεκινούσαν να διαβάζονται από την κεντρική μονάδα. Πατούσε λοιπόν το κουμπί ο διαχειριστής του συστήματος, η κεντρική μονάδα ξεκινούσε να φορτώνει τα περιεχόμενα του system tape και κατόπιν τα περιεχόμενα αυτού εδώ, ας το πούμε user tape, καλούσε το compiler για να μεταφράσει το source code σε γλώσσα μηχανής, και αν αυτό ήταν επιτυχές, τότε εκτελούσε και τη γλώσσα μηχανής. Πολύ συχνά φυσικά δεν ήταν επιτυχές, γιατί ο προγραμματιστής είχε κάνει κάποιο λάθος στον κώδικά του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο compiler τύπωνε μηνύματα λάθους και αρνούνταν φυσικά να προχωρήσει. Αυτά τα μηνύματα λάθους που τα τύπωνε ο υπολογιστής, τα τύπωνε σε έναν εκτυπωτή χαρτιού. Ο διαχειριστής του συστήματος έκοβε την εκτύπωση αυτή και την έβαζε σε μια ωραία θηρίδα ώστε να περάσει ο προγραμματιστής να την πάρει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο προγραμματιστής άφηνε το κουτί του και έφευγε. Και ερχόταν μετά από 2 ώρες, αν ήταν τυχερός, και είχε τρέξει το πρόγραμμά του ό,τι ήταν να τρέξει και έπαιρνε την εκτύπωση με τα αποτελέσματα. Τα οποία όμως αποτελέσματα πολύ συχνά ήταν της μορφής στη γραμμή 113 του κώδικά σου, ξέρω εγώ, έχει κάποιο συντακτικό λάθος ή κάτι. Αυτό σήμαινε να πάει να τρυπήσει νέες κάρτες. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα κύκλο edit, compile και execute, το οποίο έπαιρνε μέρες, αυτό που σήμερα κάνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που μας ενδιαφέρει για το μάθημα των λειτουργικών συστημάτων ήταν αυτό το system tape.
Ο λόγος που δούλευε έτσι το πράγμα ήταν πολύ απλός. Ανά πάσα στιγμή ο υπολογιστής εκείνης της γενιάς, ο 1401 για παράδειγμα της IBM που δείχνω εδώ, εκτελούσε μόνο ένα πράγμα. Δεν μπορούσε να εκτελέσει ταυτόχρονα πολλά πράγματα, πολλές διεργασίες, όπως θα πούμε αργότερα. Οπότε, η βιβλιοθήκη του συστήματος φορτωνόταν κάθε φορά εκ νέου μέσα σε αυτόν εδώ τον υπολογιστή, με κάθε καινούργια εργασία που υπέβαλε ο οποιοδήποτε χρήστης. Άρα λοιπόν ακόμα στα αλήθεια δεν έχουμε λειτουργικά συστήματα. Αυτό όμως που γίνεται είναι ότι οι υπολογιστές γίνονται όλο και μεγαλύτεροι και έτσι γίνεται πλέον εφικτό στην επόμενη γενιά υπολογιστών να μπορεί ο υπολογιστής να κάνει ταυτόχρονα 2 ή 3 δουλειές ή και περισσότερες, 5-10. Αυτό τι σήμαινε. Αυτό σήμαινε ότι για παράδειγμα την ίδια ώρα που ο υπολογιστής φόρτωνε από κάποια ταινία το πρόγραμμα και το compiler κτλ. Ήδη εκείνη τη στιγμή ο υπολογιστής είχε μέσα στη μνήμη του και εκτελούσε και το πρόγραμμα κάποιου άλλου χρήστη. Άρα εξυπηρετούσε όχι έναν χρήστη ανά πάσα στιγμή, αλλά 2 ή 3 ή περισσότερους. Αυτό σήμαινε κάποια πράγματα. Καταρχήν, σήμαινε ότι θα μπορούσε ο επεξεργαστής του υπολογιστή, η CPU του, να μοιράζεται, ας το πω έτσι, να μοιράζει το χρόνο της σε δουλειές από διαφορετικούς χρήστες, σε διαφορετικές δουλειές. Και το έκανε αυτό δίνοντας σε κάθε μια από τις δουλειές που υπήρχαν αποθηκευμένες στη μνήμη λίγο χρόνο, εκτελώντας για ένα δευτερόλεπτο φερρυπίν την πρώτη δουλειά, μετά δίνοντας άλλο ένα στην δεύτερη, άλλο ένα στην τρίτη, άλλο ένα στην τέταρτη και μετά αυτού και από την αρχή. Ένα δευτερόλεπτο κλπ. Αυτού του είδους λοιπόν την διαμοίραση του χρόνου του επεξεργαστή σε πολλές εργασίες την ονομάζουμε πολυεπεξεργασία. Και η πολυεπεξεργασία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα ακόμα και αν ο επεξεργαστής μας δεν είναι πολύ ισχυρός, διότι μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε επικάλυψη I.O. και υπολογισμό. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο επεξεργαστής μας, που είναι ακριβώς και είναι περιζήτητος όλοι οι προγραμματιστές θέλουν να το προγραμματίσουν, στο μοντέλο της μίας εργασίας ανά πάσα στιγμή, ο επεξεργαστής μας κατά πάσα πιθανότητα είναι ανενεργός. Ένα λεπτό να κλείσω εδώ το τέτοιο. Είναι ανενεργός. Δεν κλείνει και τέλος του κολοτηλέφωνο. Ωραία. Είναι λοιπόν ανενεργός. Γιατί ο επεξεργαστής, παρόλο που τότε ήταν πολύ αργοί οι επεξεργαστές σε σχέση με σήμερα, παρόλα αυτά έτσι, και έτσι ακόμα ήταν πολύ πιο γρήγορος από τις περιφερειακές συσκευές. Δηλαδή ήταν πολύ πιο γρήγορος από τις μαγνητοτενίες τις οποίες φόρτωνε και τις οποίες έγραφε. Ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον εκτυπωτή. Έτσι, μπορούσε να στείλει δεδομένα στον εκτυπωτή με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ο εκτυπωτής προλάβαινε να τυπώσει στο χαρτί. Αυτό λοιπόν σήμαινε ότι καθώς έστελνε για παράδειγμα ένα αρχείο στον αργό εκτυπωτή, ο επεξεργαστής κατά βάση καθόταν και περίμενε. Έτσι, μόλις ο εκτυπωτής ήταν έτοιμος να δεχτεί άλλα 1000 byte, τα έστελνε πολύ γρήγορα και μετά καθόταν και περίμενε. Αυτός ο χρόνος λοιπόν, το idle time, ο χρόνος αδράνειας, ήταν χαμένος χρόνος στην πραγματικότητα. Αν όμως μπορούσε ο επεξεργαστής να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς χρήστες, τότε θα μπορούσε να δίνει λίγο χρόνο κάθε φορά στους χρήστες οι οποίοι κάνουν λειτουργίες εισόδου-εξόδου, όπως να τυπώνουν στον εκτυπωτή ή όπως το να χρησιμοποιούν κάποιο τερματικό για να γράψουν στον επεξεργαστή κειμένου, στον editor, τον κώδικα τους. Και ενώ λοιπόν εξυπηρετεί 50 χρήστες, σε κάθε έναν από αυτούς τους 50 δίνει πολύ λίγο χρόνο και μετά μοιράζει τον χρόνο του στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία πραγματικά χρειάζονται χρόνο εκτέλεσης για να τρέξουν. Στον compiler ή στο πρόγραμμα που έκανε τους υπολογισμούς που έπρεπε να γίνουν. Αυτό λοιπόν είναι που ονομάζουμε επικάλυψη I.O. και υπολογισμών και το εξυπηρετεί η πολυεπεξεργασία. Ένα δεύτερο θέμα ήταν ότι
δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή, τη δεκαετία δηλαδή του 60, οι σκληροί δίσκοι. Οι σκληροί δίσκοι ήταν πολύ πιο ευέλικτοι από τις μαγνητικές ταινίες και επέτρεπαν να γίνεται, ας το πω έτσι, η αποθήκευση των αρχείων του χρήστη πιο εύκολη. Δεν χρειαζόταν πλέον να φορτώνουμε μαγνητοταινίες από εδώ και από εκεί. Αλλά από την άλλη μεριά επέτρεπαν και τα προγράμματα να τελειώνουν πιο γρήγορα, χωρίς απαραίτητα να καθυστερούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ήθελε μια διεργασία να τυπώσει τον εκτυπωτή, αντί να στείλει κατευθείαν τα δεδομένα στον εκτυπωτή αυτή η διεργασία, μπορούσε να τα στείλει σε κάποιο αρχείο του δίσκου, τις 35 σελίδες, ας πούμε, που ήθελε να τυπωθούν. Να αποθηκευτούν, λοιπόν, τα bytes σε κάποιο αρχείο του δίσκου και κατόπιν να αναλάβει μια ειδική διεργασία, την οποία την ονομάζουμε spooler, να αναλάβει μια ειδική διεργασία, λοιπόν, να διαβάσει αυτό το αρχείο και να το στείλει στον εκτυπωτή. Αυτή η ειδική διεργασία τώρα, ο spooler, μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να στέλνει ένα-ένα τα αρχεία από το δίσκο στον εκτυπωτή για πολλούς χρήστες. Δεν χρειαζόταν αυτή η διεργασία να τρέχει για κάθε χρήστη διαφορετικό της αντίγραφο. Αυτή, λοιπόν, του είδους, αυτού λοιπόν του είδους οι διεργασίες ονομάζονται υπηρεσίες, services. Ή όπως θα δούμε αργότερα στο μάθημα, αυτού του τύπου διεργασίες μπορεί στο Unix ονομάζονται δαίμονες, demons. Και η τρίτη, άρα λοιπόν έχουμε επικάλυψη IO και υπολογισμών, έχουμε υπηρεσίες όπως το spooling και τέλος έχουμε και τα τερματικά, τα οποία επέτρεπαν στον κόσμο να απελευθερωθεί από την ταλαιπωρία των καρτών των διάτρητων και να μπορεί να δακτυλογραφεί το πρόγραμμά του κατευθείαν σε κάποιο αρχείο του σκληρού δίσκου. Και η υποστήριξη των τερματικών αυτών, ακριβώς επειδή δεν απαιτούσε πολύ χρόνο CPU, ονομάζεται time sharing, έτσι. Είναι κάποιοι όροι από το παρελθόν αυτοί. Και για να τα συντονίζει πλέον όλα αυτά ο υπολογιστής, χρειαζόταν πλέον ένα πρόγραμμα το οποίο να τρέχει μόνιμα σε αυτό. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρώτα λειτουργικά συστήματα. Ήταν προγράμματα τα οποία υποκαθιστούσαν κατά κάποιο τρόπο το system tape και επέτρεπαν την ταυτόχρονη χρήση του υπολογιστή από πολλούς χρήστες. Βέβαια, ξέρετε εσείς ότι τα σημερινά λειτουργικά συστήματα, για παράδειγμα το Android που έχετε στα κινητά σας, δεν έχει πολλούς χρήστες ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ένας χρήστης, αυτός που κρατάει το κινητό στο χέρι του. Παρ' όλα αυτά, από την πλευρά του λειτουργικού συστήματος, το λειτουργικό σύστημα του Android δηλαδή, το οποίο είναι μία έκδοση του Linux στη βάση της υλοποίησής του, και πάλι έχει την εντύπωση, έχει την εικόνα ότι εξυπηρετεί πολλούς χρήστες. Στην πραγματικότητα, κάθε μία από τις εφαρμογές που εγκαθιστάται πάνω στο κινητό σας τηλέφωνο είναι και ένας διαφορετικός χρήστης από την πλευρά του kernel του Android, από την πλευρά του kernel του κινητού σας, το οποίο σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η εφαρμογή Α δεν μπορεί να δει τα αρχεία της εφαρμογής Β. Κάθε εφαρμογή λοιπόν του κινητού σας έχει τη δυνατότητα να κρατάει τα αρχεία της ιδιωτικά από άλλες εφαρμογές. Στο Android υπάρχουν πάλι υπηρεσίες, δηλαδή μπορεί μια εφαρμογή να ζητήσει να χρησιμοποιήσει την κάμερα ή να ζητήσει να χρησιμοποιήσει το email application που θέλει ο χρήστης κλπ. Οπότε ακόμα και στα κινητά που έχουμε έναν πραγματικό χρήστη, υπάρχει η έννοια αυτών των πραγμάτων που είπαμε, των υπηρεσιών που τις χρησιμοποιούν πολλές υπηρεσίες, συγγνώμη, πολλοί χρήστες, παρόλο που δεν είναι ενδεχομένως ανθρώπινοι χρήστες, είναι διαφορετικές εφαρμογές πλέον, έτσι. Και υπάρχει και το time sharing, φυσικά, γιατί, όπως ξέρετε, φυσικά, για παράδειγμα, το Wi-Fi του κινητού σας μπορεί να το χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλές διεργασίες του κινητού σας. Και όλα αυτά μας φέρουν στο 1971-72 και στο Unix, που όπως είπα είναι το λειτουργικό που θα μελετήσουμε σε αυτό το μάθημα. Και στο Unix, το Unix συνέπεσε με μια άλλη μεγάλη, ας το πω έτσι, πρόοδο
στους υπολογιστές, που ήταν η εισαγωγή των μικροεπεξεργαστών. Το Νοέμβριο λοιπόν του 1971, μια μικρή τότε εταιρεία, η Intel, πουλάει, δίνει στην αγορά τον πρώτο της μικροεπεξεργαστή, τον 4004, ο οποίος είναι 4 bit, μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 12 kilobyte μνήμης, το οποίο σημαίνει ότι τα address bus που ήταν 12 bit, τα data bus ήταν 4 bit, και επιτρέπει να δημιουργηθούν κάποια καινούργια πρωτοποριακά μηχανήματα, όπως ο πρώτος Apple κτλ. Κτλ. Ταυτόχρονα στα Bell Labs, που ήταν τα ερευνητικά εργαστήρια της τηλεφωνικής εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών, της τότε εταιρείας, της AT&T, δύο πολύ σπουδαίοι ερευνητές, ο Ken Thompson και ο Dennis Ritchie, αναπτύσσουν το πρώτο Unix, το οποίο είναι το πρώτο λειτουργικό σύστημα, όπως θα δούμε, το οποίο είχε ευρεία απήχηση πέρα από το λειτουργικό σύστημα που δίνανε οι κατασκευαστές του hardware. Εκείνη τη δεκαετία, λοιπόν, φτιάχνεται, είπαμε, ο πρώτος Apple II, ο πρώτος υπολογιστής της που πούλησε η Apple. Μια άλλη μικρή εταιρεία, η Microsoft, αναπτύσσει το πρώτο της προϊόν, που είναι ένα λειτουργικό σύστημα, το MS-DOS. Και μια μεγάλη εταιρεία, η IBM, μπαίνει και αυτή στο χώρο των μικρών υπολογιστών, λασάροντας τον IBM PC, τον Personal Computer. Οι σημερινοί μας desktop υπολογιστές είναι όλοι κατευθείαν απόγονοι αυτού του πρώτου υπολογιστή της IBM. Και αυτοί οι υπολογιστές είναι και ο θάνατος των άλλων προϊόντων της IBM, των mainframes και τα λοιπά, που η IBM τότε πουλούσε και κυριαρχούσε στην αγορά. Και κατευθείαν μπαίνουμε στην εποχή που πλέον μας ενδιαφέρει το λειτουργικό σύστημα των μικροϋπολογιστών. Και το πρώτο τέτοιο διαδεδομένο σύστημα ήταν το MS-DOS, που το ανέπτυξε η εταιρεία αυτή, η μικρή τότε εταιρεία, που λεγόταν Microsoft. Πριν πάμε παρακάτω, να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι εδώ. Εδώ τώρα είναι η εποχή που μάλλον οι γονείς σας ήταν στην ηλικία σας, οπότε κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να το δει κανείς σαν προϊστορία όλο αυτό. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, τότε να κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτά. Δεν ακούω ερωτήσεις. Ωραία. Οπότε ας κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 10 λεπτά.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν δύο λόγια για το Unix. Το Unix, όπως σας είπα, ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1972 μάλλον, και είχε κάποιες καινοτομίες σε σχέση με όλα τα προηγούμενα λειτουργικά συστήματα. Καταρχήν, ήταν το πρώτο λειτουργικό σύστημα το οποίο ξεκίνησε να γράφεται σε μία γλώσσα υψηλού επίπεδου, τη γλώσσα C. Από τους δύο αυτούς, τον Ρίτσι και τον Τόμσον, ο Ντένις Ρίτσι την ίδια εποχή συνεργαζόταν με έναν άλλο ερευνητή, τον Bell Lab, τον Brian Kernighan, στο να δημιουργήσουν τη γλώσσα C. Και η πρώτη, θα έλεγε κανείς, εφαρμογή για τη γλώσσα C ήταν το λειτουργικό σύστημα Unix. Το Unix με τη γλώσσα C είναι ιστορικά μια, θα έλεγα, μια ιστορία δύο βίων παράλληλων. Δηλαδή, το Unix φυσικά σαν λειτουργικό σύστημα μπορεί να τρέξει πολλές γλώσσες, εφαρμογές σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Η γλώσσα C έχει μεταφερθεί σε πολλά λειτουργικά συστήματα, αλλά ακόμα και σήμερα τα Unix που χρησιμοποιούμε όλοι μας, για παράδειγμα το Linux, που είναι μακράν το πιο διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα, είναι ακόμα γραμμένο στη γλώσσα C. Το πρώτο Unix ήταν αρκετά σύντομο σε αριθμό γραμμών. Έχει χαθεί ο κώδικας, οπότε δεν ξέρουμε, ή τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω ακριβώς πόσο μεγάλο είναι, αλλά το version 6, το οποίο υπάρχει ο κώδικας του, ήταν 8.200 γραμμές σε γλώσσα C. Δηλαδή δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Είχε πολύ μικρό ποσοστό του κώδικα σε assembly, περίπου 900 γραμμές, και αυτός ο κώδικας κυρίως αφορούσε ρουτίνες που είχαν να κάνουν με drivers, καθώς και δύο ή τρεις πολύ σημαντικές ρουτίνες που έχουν να κάνουν με τον driver, θα έλεγε κανείς, τη CPU, και τις οποίες θα τις δούμε και σε αυτό το μάθημα. Για τον χειρισμό context, όπως θα μιλήσουμε αργότερα. Το version 7 ήταν πολύ μεγαλύτερο, περίπου διπλάσιο. Και ήταν το πρώτο φορητό πλέον λειτουργικό σύστημα. Όταν λέω φορητό, εννοώ ότι δεν έτρεχε σε ένα μόνο είδος αρχιτεκτονικής, τον PDP-11, που ήταν το μηχάνημα στο οποίο αναπτυσσόταν, αλλά μπορούσε κανείς να το εγκαταστήσει σε διαφορετικού τύπου υπολογιστές, να το κάνει compile και να το εγκαταστήσει ως λειτουργικό σύστημα εκεί πέρα. Το Unix version 6, να σας πω ότι ένας λόγος που είναι ακόμα και σήμερα γνωστό είναι ότι πριν από καμιά 20 χρόνια ή λίγο παραπάνω, κάποιοι άνθρωποι στο MIT το μετέφεραν, το κάνανε port, δηλαδή το έκαναν compile και το εγκατέστησαν σε αρχιτεκτονικές Pentium. Και υπάρχει ακόμα και σήμερα και σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου το Unix version 6, είναι το λειτουργικό στο οποίο γίνονται τα εργαστήρια των μαθημάτων των λειτουργικών συστημάτων. Δυστυχώς αυτό είχε συμβεί περίπου την ίδια χρονιά που άρχισα εγώ να διδάσκω τα λειτουργικά εδώ στο Πολυτεχνείο, οπότε δεν το είχα ακόμα στη διάθεσή μου και έτσι έκατσα και έφτιαξα δικό μου, κατά κάποιο τρόπο, δικές μου εργαστηριακές ασκήσεις για αυτό το μάθημα, που θα έχετε όλοι σας τη χαρά να μάθετε στην τωρινή του φυσικά έκδοση, μέσα από το εργαστήριο του μαθήματος αυτού. Να πω ότι την ίδια δεκαετία, που ήταν η δεκαετία που και εγώ πρώτο άρχισα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές, είμαι αρκετά πιο μεγάλος από εσάς, είχαμε πολλές εξελίξεις. Για παράδειγμα, είχαμε το πρώτο γραφικό περιβάλλον με την Apple να βγάζει τον πρώτο γραφικό υπολογιστή που λεγόταν Lisa, ένα μηχάνημα το οποίο για πρώτη φορά η λειτουργία του χρησιμοποιούσε το καινούριο τότε concept που λεγόταν Ποντίκι, και οι εφαρμογές δεν ήταν εφαρμογές κονσόλας, αλλά ήταν εφαρμογές που είχαν γραφικό περιεχόμενο. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα πρωτόγωνα παράθυρα που βλέπετε εδώ πέρα. Λίγο μετά από αυτό, το MIT, το Πανεπιστήμιο του MIT, ξεκινάει να φτιάχνει
παραθυρικό λογισμικό για το Unix και έτσι δημιουργούνται τα περίφημα X-Windows που ακόμα και σήμερα αυτά χρησιμοποιούμε. Όσοι χρησιμοποιήσετε Linux παραθυρικό θα χρησιμοποιήσετε X-Windows. Και η Microsoft, η οποία τότε ήταν μια μικρή εταιρεία που έφτιαχνε το MS-DOS καθώς και κάποιους compiler για C και τα λοιπά, ξεκινάει και αυτή να φτιάχνει παραθυρικά user interfaces για τα λειτουργικά της. Τα οποία φυσικά δεν ήταν γραφικά ακόμα, βλέπετε εδώ πέρα είναι μια κονσόλα στην ουσία, αλλά είναι μια κονσόλα η οποία αρχίζει κάπως να μοιάζει με παραθυρικό περιβάλλον. Τη δεκαετία του 90 γίνονται δύο βασικές εξελίξεις. Από την πλευρά του hardware, αυτό το οποίο έγινε αυτήν την δεκαετία ήταν μας προέκυψε το ίντερνετ και πολύ πολύ γρήγορα μετά το ίντερνετ μας προέκυψε το περίφημο World Wide Web, αυτό που λέμε σήμερα το διαδίκτυο, το web. Το ίντερνετ, να σημειώσω εδώ πέρα για λόγους ορολογίας που πολλοί τις μπερδεύουν, το ίντερνετ δεν είναι το ίδιο πράγμα με το web, δηλαδή με αυτό που βλέπουμε όταν μπαίνουμε μέσα από τον browser μας, τον Firefox ή τον Chrome ή οποιονδήποτε browser χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το web. Το ίντερνετ είναι απλά το δίκτυο. Έτσι, είναι το, αυτό που παίρνουμε όταν συνδεόμαστε στη Fortinet ή στην Wind ή δεν ξέρω εγώ σε ποια και έρχεται στο σπίτι μας αυτό το μικρό router. Έτσι, είναι το δίκτυο. Πάνω από το δίκτυο υπάρχει το web, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν μεγάλη, ας το πω έτσι, ανατροπή που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ταυτόχρονα δύο τεράστιες εξελίξεις στο software. Η μία βέβαια πρέπει να πω ήταν πιο παλιά. Αυτός εδώ ο περίεργος τύπος είναι μια από τις σπουδαιότερες μορφές της πληροφορικής και ονομάζεται Richard Stallman. Ο Richard Stallman το 1978, όντας ερευνητής στο MIT, στο περίφημο εργαστήριο τεχνητής ευφυΐας του MIT, είχε συγχυστεί πάρα πολύ από τις άδειες χρήσεις του λογισμικού που χρησιμοποιούσε, των compilers κτλ. Και ειδικά του Unix. Αποφάσισε λοιπόν ότι έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό και αυτό το οποίο έκανε είναι ότι δημιούργησε ένα κίνημα παγκόσμιο το οποίο ονομάστηκε τότε Free Software και αργότερα τη δεκαετία του 90 με το ονομάστηκε σε Open Source. Αλλά ο Ρίτσαρντ ήταν αυτός που το ξεκίνησε αυτό το 78 και ξεκινώντας το υλοποίησε με δικές του υλοποιήσεις όλα τα βασικά utilities ενός λειτουργικού συστήματος, έναν εξαιρετικό compiler που θα χρησιμοποιήσετε και εσείς το project σας ακόμα και σήμερα, φυσικά έχουν περάσει γενιές αυτό το compiler, αλλά ακόμα είναι ο GCC compiler, ο GNU compiler, και μια σειρά από εργαλεία για ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων ένα πολύ ωραίο editor, ο Emacs. Και όλη αυτή τη συλλογή του software, το οποίο ήταν ελεύθερο software, την ονόμασε GNU. Ο τρόπος με τον οποίο ο Richard Stallman έδινε το λειτουργικό του, το software του, το έδινε με μία άδεια, η οποία έλεγε ότι αυτό το software μπορείτε να το πάρετε και να το χρησιμοποιήσετε όλοι σας, αρκεί να διατηρείτε δύο βασικές ελευθερίες. Η πρώτη είναι ότι όπως αυτό το software θα το λάβετε σε μορφή source κώδικα, θα πάρετε δηλαδή και το source του κώδικα, θα πάρετε απλά ένα binary, έτσι εσείς θα πρέπει εφόσον το στείλετε σε άλλους, το διαμοιράσετε με κάποιον τρόπο, να συνεχίσετε να διαμοιράζετε και το source κώδικα. Αυτή ήταν η πρώτη υποχρέωση που είχατε. Αν λοιπόν το δίνατε σε ένα φίλο σας, έπρεπε να δώσετε και το source κώδικα μαζί με το εκτελέσιμο. Και η δεύτερη, ας το πω έτσι, υποχρέωση που είχατε, εφόσον χρησιμοποιούσατε το δικό του software, ήταν εφόσον το βελτιώσετε και διανύμετε κάποια δική σας βελτίωση, θα έπρεπε να δώσετε και το source code και να βάλετε και εσείς αυτή την βελτίωση κάτω από το ίδιο, από την ίδια άδεια διανομής, κάτω από το λεγόμενο GNU Public License.
Και ακόμα και σήμερα αυτό το Blue Public License είναι ο τρόπος με τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, να μοιράζει software. Το software που θα κατεβάσετε για να κάνετε το εργαστήριο αυτού του μαθήματος, που το έχω φτιάξει εγώ, θα δείτε ότι το διανέμω με το ίδιο αυτό license, το οποίο θα βρείτε ένα αντίγραφό του όταν θα κατεβάσετε από το GitHub software. Βασισμένο στη δουλειά του Richard Stallman, λοιπόν, ένας άλλος νεαρός τύπος, ο τύπος αυτός εδώ που βλέπετε, ο Linus Torvalds, όταν ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής το 1991, ξεκίνησε να υλοποιεί μια δική του έκδοση του Unix, η οποία θα εκτελούνταν πάνω στον 83-86 που ήταν της Intel, το τότε πρόγονο του Pentium. Το Linux φυσικά σήμερα υπάρχει παντού, είναι μακράν το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για servers σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιείται σε, είναι η βάση πάνω στην οποία η Google έχει χτίσει το Android, οπότε κάθε κινητό τηλέφωνο που έχει Android έχει μέσα και το Linux ως βάση. Και το Linux ήταν και αυτό διανεμόταν με το GNU Public License, έτσι, το Linux, ακόμη και σήμερα. Το Linux διανέμεται με το GNU Public License, οπότε η Google δεν μπορούσε να πάρει και να φτιάξει το Android closed source, υποχρεωτικά και η Google δίνει το Android σαν open source. Μπορείτε να δείτε τον source κώδικα του Android. Αυτά τότε τη δεκαετία του 95 ήταν πολύ πρωτοποριακά, κάποιοι τα λέγανε επαναστατικά, κάποιοι τα λέγανε σοσιαλισμός στο software και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πράγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως και αν το πει κανείς, είναι ο καλύτερος τρόπος για εμάς που είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας να γράφουμε και να συνεργαζόμαστε και να διανέμουμε software και να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας. Σαν μηχανική υπολογιστών υποπτεύουμε ότι σίγουρα σήμερα αυτό ισχύει, αλλά και για όλη σας την καριέρα που θα είναι για αρκετές δεκαετίες από σήμερα, θα χρησιμοποιήσετε κι εσείς και θα δημιουργήσετε και θα διανύμετε το δικό σας software με τη λογική του open source. Ο όρος open source, να πω ότι μας προέκυψε το 1995, όταν έγινε ένα άλλο μεγάλο βήμα. Η τότε εταιρεία που έφτιαχνε τον καλύτερο μέχρι τότε browser για το web, η Netscape, αποφάσισε το 1995, νομίζω το 98, αποφάσισε να κάνει τον browser της open source. Με αυτή την απόφαση το web κατευθείαν δεκαπλασιάστηκε σε ρυθμό επέκτασης, σε ρυθμό εξάπλωσης κλπ. Και έγινε το web που ξέρουμε όλοι σήμερα, φτιάχτηκαν οι μεγάλες εταιρείες του web, η Google, η Facebook και όλες αυτές, που πολύ αμφιβάλλω αν θα είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα αν οι browsers δεν είχαν μεταπηδήσει στο open source. Κλέγοντας και τσιρίζοντας και με πολλά παράπονα και τέτοια, στο τέλος όλες οι εταιρείες αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν το open source μοντέλο, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στα στελέχη αυτών των εταιριών που ήταν επιχειρηματίες, γιατί πίστευαν ότι μειώνονται τα κέρδη τους και δεν ξέρω εγώ τι και χαζά. Αλλά οι άνθρωποι που γράφουν το software σε αυτές τις εταιρείες κατά κάποιο τρόπο ήταν, χωρίς να έχουν φυσικά την τελική λήψη αποφάσεων, ήταν πολύ επίμονοι και σήμερα πλέον το open source είναι μια πολύ καθιερωμένη μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού και πάρα πολλές εταιρείες παράγουν open source. Το κώδικά τους και το software τους το δίνουν σε όλο τον κόσμο και το φανερώνουν. Και αυτό δεν τους έχει εμποδίσει να έχουν πολλά και κέρδη και πολύ πλούσιο software. Ίσως είναι η καλύτερη διάψευση των επιχειρηματιών και των οικονομολόγων που ξέρουν, τουλάχιστον στον τομέα της τεχνολογίας. Τα σημερινά λοιπόν λειτουργικά συστήματα έχουν χαρακτηριστικά τα οποία αντικατοπτρίζουν τη σημερινή κατάσταση στο hardware. Είναι καταρχήν πρώτον και κύριον δίκτυο κεντρικά. Όλα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν προσπέλαση διαδικτυακή, επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών. Οι πόροι προσπελάβονται μέσω του δικτύου. Πολύ συχνά οι πόροι δεν βρίσκονται καν κοντά στους χρήστες. Οι πόροι βρίσκονται σε κάποιο data center και είναι οργανωμένοι σε clusters και οι clusters αποτελούνται από πολλούς υπολογιστές που μιλάνε μεταξύ τους κλπ. Το σημερινό hardware φυσικά είναι πολυπύρινο, είναι δυναμικό, είναι φορητό, συχνά τροφοδοτείται από μπαταρίες, οπότε η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον πολύ σημαντικό πράγμα.
έχουμε πλέον, είμαστε στην εποχή του virtualization, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε πλέον μόνο φυσικό hardware, αλλά και ιδεατό hardware, προσομοιώσεις του hardware, θα έλεγε κανείς, με την εποχή αυτή την ονομάζουμε cloud computing. Και το cloud το ίδιο στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό, η συνεργασία και η δυνατότητα χρήσης υπολογιστών, που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικοί υπολογιστές, αλλά είναι προσομοιώσεις, είναι virtual υπολογιστές. Και αυτό το οποίο θα πούμε ξανά και ξανά σε αυτό το μάθημα, όταν θα μιλάμε για τα λειτουργικά συστήματα, είναι ακριβώς η έννοια του virtualization. Πώς μπορούμε να έχουμε ένα φυσικό, μία φυσική CPU ή μία φυσική RAM ή ένα φυσικό δίσκο και παρόλα αυτά να δίνουμε την εντύπωση στους χρήστες ότι έχουν πολλούς, ο κάθε χρήστης έχει τη δική του CPU, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι πολλοί χρήστες μοιράζονται την ίδια φυσική CPU ή τον ίδιο φυσικό δίσκο ή την ίδια φυσική RAM κλπ. Το security φυσικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα σε σχέση με παλιότερα, ακριβώς λόγω του ότι όλοι οι υπολογιστές είναι προσβάσιμοι από παντού, οπότε πρέπει να έχουμε firewalls, passwords, κακώς, κρυπτογραφία, έτσι. Και φυσικά το open source είναι πλέον, όλα τα λειτουργικά συστήματα λίγος πολύ, έχουν πλέον ανοιχτό κώδικα, μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα λειτουργικά συστήματα για λογαριασμό μας και για τα δεδομένα μας και για τις εφαρμογές μας. Αυτή λοιπόν είναι λίγο πολύ η σημερινή κατάσταση που είναι η απόλυξη, θα έλεγα, των τελευταίων 7 δεκαετιών ανάπτυξης υπολογιστών και των τελευταίων 5 δεκαετιών χρήσης του Unix. Υπάρχουν φυσικά και λειτουργικά συστήματα τα οποία έχουν εξειδικευμένο σκοπό, τα real-time λειτουργικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν συσκευές από αεροπλάνα και δορυφόρους μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα και αυτά είναι συχνά ειδικού σκοπού. Το Android είναι ένα τέτοιο, όπου εκεί πέρα υπάρχουν περιορισμοί. Για παράδειγμα, στο Android υποθέτουμε ότι υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος χρήστης, οπότε το θέμα του security είναι αρκετά διαφορετικό για ένα Android από ότι είναι για ένα λειτουργικό για το cloud, ας πούμε, έτσι. Αλλά πλέον σήμερα μικροεπεξεργαστές βρίσκονται παντού. Αν κοιτάξετε γύρω σας στο δωμάτιο που βρίσκεστε, θα υπάρχουν νομίζω 5 ή 10 μικροεπεξεργαστές. Οτιδήποτε και αν έχετε, για παράδειγμα, που φορτίζει, που έχει μπαταρία και φορτίζεται, ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα έχει έναν μικρό κοντρόλερ μέσα στο κύκλωμα φόρτισης και ένας μικροκοντρόλερ φυσικά είναι απλά μια CPU. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτή η CPU έχει κάποιο embedded λειτουργικό σύστημα το οποίο τρέχει. Έτσι, οπότε σήμερα τα πράγματα είναι πολύ, ας το πω έτσι, πολυπίκυλα και περίπλοκα. Σίγουρα οι τηλεοράσεις μας έχουν όλες CPUs. Πολύ σύντομα τα ψυγεία μας και τα πλυντήριά μας και οι κουζίνες μας και δεν ξέρω εγώ τι θα έχει μέσα CPU, θα έχουμε τα επόμενα λίγα χρόνια αυτό που ονομάζουμε το Internet of Things, το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο τα πάντα θα έχουν μέσα μια μικρή CPU, αλλά ότι και όλες αυτές οι CPU θα ελέγχουν κάποιο σύστημα που θα επικοινωνεί και δικτυακά με τον έξω κόσμο. Οπότε η εξέλιξη προβλέπεται να δώσει καινούργιες προκλήσεις για τα λειτουργικά συστήματα και να μας πάει σε καινούργιου τύπου προβλήματα. Ερωτήσεις? Ωραία. Ας μιλήσουμε λοιπόν τότε για το λειτουργικό σύστημα. Αν ρωτήσετε κάποιον ενθουσιώδη ερασιτέχνη τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα, θα σας πει ότι το λειτουργικό σύστημα είναι το πρόγραμμα που ρυθμίζει τη λειτουργία του υπολογιστή, ελέγχει τον υπολογιστή. Αυτό είναι ok για κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, ενθουσιώδης μεν χρήστης, αλλά δεν είναι στα αλήθεια επαγγελματίας. Εμείς που είμαστε επαγγελματίες πρέπει να
έχουμε έναν ορισμό ο οποίος θα είναι πραγματικά πιο σαφής. Οπότε αυτόν τον ορισμό τον απορρίπτουμε, είναι ίσως καλός για τη γιαγιά μου, αλλά δεν αρκεί για μας. Θέλουμε κάτι σαφέστερο. Και για να μιλήσουμε για το λειτουργικό σύστημα πρέπει να ορίσουμε δύο άλλους όρους. Το πρώτο είναι η έννοια της διεργασίας και το δεύτερο είναι η έννοια του πόρου, του resource. Τι είναι λοιπόν διεργασία, και να πω ότι με βάση αυτούς τους δύο ορισμούς το λειτουργικό σύστημα είναι ένα πρόγραμμα, όντως, άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόγραμμα που η δουλειά του είναι να διανέμει τους πόρους του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τους υπολογιστικούς πόρους, στις διεργασίες που εκτελούνται σε αυτόν τον υπολογιστή. Έτσι. Άρα λοιπόν το λειτουργικό σύστημα, η δουλειά του είναι να διανέμει τους υπολογιστικούς πόρους σε διεργασίες. Έτσι, διεργασία είναι η εκτέλεση κάποιου προγράμματος για λογαριασμό κάποιου χρήστη. Έτσι, άρα προσοχή, όταν λέμε διεργασία δεν εννοούμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι απλά το κείμενο που γράψαμε εμείς οι προγραμματιστές. Όταν μιλάμε για διεργασία εννοούμε την εκτέλεση του προγράμματος. Έτσι, και η εκτέλεση στον υπολογιστή, στο σύγχρονος υπολογιστές, γίνεται πάντα για λογαριασμό κάποιου χρήστη. Έτσι. Για να γίνει όμως αυτή η εκτέλεση, χρειάζονται υπολογιστικοί πόροι. Καταρχήν, χρειάζεται χρόνος της CPU που θα εκτελέσει το πρόγραμμα. Χρειάζεται RAM. Χρειάζεται ενδεχομένως κάποια τοπικά αρχεία στον τοπικό δίσκο. Μπορεί να χρειάζεται επικοινωνία με το πληκτρολόγιο. Μπορεί να χρειάζεται να τυπώσουμε στην κονσόλα ή μπορεί να χρειάζεται να τυπώσουμε στον εκτυπωτή ή να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι και κάποια γραφικά παράθυρα, ανάλογα με το τι είναι η εφαρμογή. Όλα αυτά λοιπόν είναι πόροι που θα χρησιμοποιήσει η διεργασία μας, δηλαδή η εκτέλεση του προγράμματός μας, και τους πόρους αυτούς η διεργασία μας τους ζητά και τους λαμβάνει από το λειτουργικό σύστημα, το οποίο λειτουργικό σύστημα διανέμει ανάμεσα στις διαφορετικές διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα τους πόρους τους διαθέσιμους. Άρα λοιπόν βασικά το λειτουργικό σύστημα με αυτόν τον ορισμό δεν είναι πολύ διαφορετικό από το 1960. Και τότε τους πόρους του υπολογιστή στις διεργασίες διέμενε και σήμερα αυτό κάνει. Έτσι. Άρα λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε τι εννοούμε λειτουργικό σύστημα, ποια είναι η δουλειά του. Οι πόροι τώρα, όπως είπα, μπορεί να είναι ο χρόνος της CPU, η μνήμη, περιφερειακές συσκευές, κτυπωτές, πληκτρολόγια, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η λεγόμενη φυσική πόρη. Το ίδιο το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί και καινούριους πόρους που μπορεί η διεργασία να ζητήσει. Για παράδειγμα, ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο σκληρό δίσκο δεν είναι το ίδιο πράγμα με το σκληρό δίσκο, είναι απλά ένα αρχείο. Το αρχείο είναι ένας πόρος και αυτός, αλλά είναι ένας πόρος που δημιουργείται από το λειτουργικό σύστημα. Έχει όνομα, έχει ιδιοκτήτη, έχει μέγεθος, έχει άδειες προσπέλασης κλπ. Αλλά όλα αυτά είναι αντικείμενα, ας το πω έτσι, οι ποσότητες που τις δημιουργεί το λειτουργικό σύστημα που χειρίζεται το σκληρό δίσκο από κάτω. Εκτός λοιπόν από τα αρχεία, που είναι οι ιδεατοί πόροι, έχουμε συνδέσεις δικτύου. Άλλο πράγμα είναι η χρήση της κάρτας δικτύου και άλλο μία σύνδεση. Έτσι, η σύνδεση είναι ένας πόρος που τον δημιουργεί με τους αλγορίθμους του και με τη λογική του το λειτουργικό σύστημα. Έχουμε επίσης μηχανισμούς συγχρονισμού που θα δούμε στη συνέχεια, σηματοφορείς, logs κτλ. Έχουμε μηχανισμούς για επικοινωνία μεταξύ διεργασιών, pipes, ουρές μηνυμάτων κτλ. Κτλ. Θα αναφερθούμε σε αυτό το μάθημα σε μια σειρά από τέτοιους ιδεατούς πόρους. Θα δούμε πώς δημιουργούνται, με τι αλγορίθμους και πώς το λειτουργικό σύστημα τους διαχειρίζεται. Άρα λοιπόν η πόρη μιας, που λαμβάνει μια διεργασία από το λειτουργικό σύστημα όταν ζητάει πόρους μπορεί να είναι φυσική πόρη, χρόνος CPU, megabyte RAM για αποθήκευση ή μπορεί να είναι ιδεατή πόρη, κάποιο αρχείο, κάποια δικτυακή σύνδεση κλπ. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Ωραία.
Θα πούμε και δύο κουβέντες για την δομή που έχει το λειτουργικό σύστημα. Που έχει το Unix, θα έλεγα κατά κύριο λόγο. Υπάρχουν τρία κομμάτια σε αυτό που λέμε Unix. Το πρώτο κομμάτι είναι το kernel. Το kernel είναι αυτό που θα λέγαμε το Linux. Έτσι, είναι αυτό που ανέπτυξε ο Linus Torvalds και το οποίο είναι κατά βάση η καρδιά του λειτουργικού συστήματος, είναι η καρδιά των αλγορίθμων οι οποίοι κατανέμουν πόρους σε διεργασίες. Το kernel, που θα το μελετήσουμε σε βάθος σε αυτό το μάθημα, εκτελείται και αυτό, είναι ένα πρόγραμμα, εκτελείται και αυτό στον υπολογιστή μας, εκτελείται κάτω από κάπως ειδικές συνθήκες και θα δούμε ακριβώς τι ισχύει για αυτά, έτσι, και είναι αυτό που κάνει τη βασική διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και αυτό το οποίο δημιουργεί τους ιδεατούς πόρους. Πάνω στο λειτουργικό σύστημα εκτελούνται οι εφαρμογές του χρήστη. Για να επικοινωνούν οι εφαρμογές του χρήστη και να χρησιμοποιούν τους πόρους του λειτουργικού συστήματος για να επικοινωνούν με το kernel, υπάρχει μία βιβλιοθήκη ρουτινών, η οποία ονομάζεται βιβλιοθήκη του συστήματος. Ανάλογα με το τι έχουμε εγκατεστημένο στον κάθε υπολογιστή, για παράδειγμα αν έχουμε παραθυρικό περιβάλλον, οι βιβλιοθήκες του συστήματος μπορεί να μην είναι ένα αρχείο, αλλά περισσότερα. Και τέλος, υπάρχει και μια σειρά από προγράμματα που η δουλειά τους είναι να βοηθούν τον διαχειριστή του συστήματος, τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τον υπολογιστή, να κάνει κάποιες δουλειές διαχείρισης. Για παράδειγμα, να δημιουργεί καινούριους χρήστες. Ή, για παράδειγμα, να κάνει configure το δίκτυο, το firewall, το σκληρό δίσκο κτλ. Κτλ. Αυτά ονομάζονται system utilities. Τα system utilities είναι χωριστά προγράμματα, είναι χωριστές εφαρμογές. Αλλά είναι εφαρμογές που έχουν συγκεκριμένο σκοπό, να βοηθάνε τον διαχειριστή του συστήματος στην διαχείριση του συστήματος. Τα system utilities λοιπόν είναι απλά προγράμματα που τα εκτελεί ο διαχειριστής όποτε τα χρειάζεται, χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη του συστήματος για να επικοινωνήσουν με τον πυρήνα, έτσι. Αλλά ο πυρήνας είναι η καρδιά. Ο πυρήνας είναι το πρώτο πράγμα που φορτώνεται όταν ανοίγουμε το ρεύμα στον υπολογιστή μας και το σκληρό δίσκο γίνεται αυτό που ονομάζουμε το μπουτάρισμα. Έτσι. Φορτώνεται το kernel και κατόπιν το kernel, όταν τελειώσει το φόρτωμά του, εκτελεί ένα system utility το οποίο επιτρέπει σε εμάς να κάνουμε login, αν το έχουμε στήσει έτσι, ή τέλος πάντων ξεκινάει 2-3 βασικές υπηρεσίες για τις υπόλοιπες εφαρμογές που θα εκτελέσουμε πάνω στον υπολογιστή αυτό. Ερωτήσεις? Στην περίπτωση του, τώρα το πράγμα που μας έχετε πει για το Unix, όλα αυτά τα μέρη είναι γραμμένα, ας πούμε, από τι γλώσσες είναι γραμμένα? Αυτά είναι όλα σε C. Εντάξει, ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία. Τότε να ξεκινήσω σήμερα και να το συνεχίσω αύριο με μία μικρή εισαγωγή στο hardware. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν του μαθήματος έχει να κάνει με το hardware και η ιδέα είναι να θυμηθούμε κάποιες έννοιες που ενδεχομένως να είναι γνωστές από το μάθημα των ψηφιακών υπολογιστών, αλλά σίγουρα θα επικεντρωθούμε και θα έχουμε μία οπτική η οποία θα είναι αρκετά έτσι συγκεκριμένη για τα λειτουργικά συστήματα. Οπότε, δώστε μου άλλο μισό δευτερόλεπτο να ανοίξω τις διαφάνειες. Ωραία. Οπότε, να πούμε δύο λόγια γενικά, έτσι εισαγωγικά. Λίγο πολύ τα έχετε δει αυτά στους ψηφιακούς. Η δομή ενός σημερινού μικροϋπολογιστή είναι λίγο πολύ αυτή που βλέπουμε εδώ στο σχήμα. Υπάρχει λοιπόν η CPU, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, υπάρχει η RAM και υπάρχουν περιφερειακές συσκευές εδώ,
Και για να επικοινωνήσουν οι CPU με τη RAM, είναι συνδεδεμένες με buses. Το address bus, το data bus και το control bus. Είναι συνήθως τα τρία buses τα οποία μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα buses σε έναν σημερινό υπολογιστή. Εδώ πέρα λοιπόν δείχνω αυτό εδώ το bus, το οποίο συνήθως ονομάζεται FSB στις αρχιτεκτονικές Pentium, Front Side Bus, και το οποίο συνδέει τη CPU με τη RAM και επίσης συνδέει τη CPU με τις περιφερειακές συσκευές. Για να το κάνει αυτό φυσικά υπάρχει ένα άλλο τσιπάκι, το οποίο ονομάζεται PCI Bridge και το οποίο συνδέει δύο buses, το FSB με αυτό εδώ το bus, το οποίο ονομάζεται PCI, και στο οποίο PCI είναι συνδεδεμένες με άλλα buses οι διάφορες περιφερειακές συσκευές. Σκληρό δίσκος, ο εκτυπωτής, τα USB, η κάρτα οθόνης, αν υπάρχει συνεπεξεργαστής, τότε αυτός ο ίδιος, η κάρτα οθόνης είναι και αυτή ένας μικρός υπολογιστής. Στα αλήθεια, όχι τόσο μικρός εδώ που τα λέμε, αν έχετε καμιά ακριβή Nvidia. Είναι ένας κανονικότατος και πολύ γρήγορος δεύτερος υπολογιστής μέσα στο ίδιο κουτί με το Pentium, έτσι. Το bridge, όπως καταλαβαίνετε, σκοπό έχει να γεφυρώσει δύο buses. Έτσι, γι' αυτό το λέμε bridge, γιατί γεφυρώνει δύο buses. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι η CPU κάνει configure αυτό το bridge για να το ενεργοποιήσει και μετά το bridge μπορεί να φέρει σε επαφή την CPU με οποιαδήποτε από αυτές εδώ τις περιφερειακές συσκευές, έτσι ώστε να δοθούν οι εντολές στις περιφερειακές συσκευές από τη CPU. Και οι εντολές μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα του στυλ, πάρε δεδομένα από τη RAM και μετέφερε τα π.χ. στο σκληρό δίσκο. Έτσι, αυτή είναι λοιπόν χοντρικά η ιδέα. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Ναι, κυρία. Ναι, ναι. Τι είναι το bus? Το bus είναι μια συλλογή από καλώδια. Στους ψηφιακούς υπολογιστές έχετε μιλήσει για data bus, για address bus, για control bus. Και το PCI? Το PCI είναι και αυτό μια συλλογή από καλώδια. Αλλά η δουλειά των buses είναι να ενώνουν στο ίδιο καλώδιο πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι λίγο πολύ όπως όταν στο σπίτι σου βάζεις πολλά τηλέφωνα στην πρίζα και όλα αυτά τα τηλέφωνα χτυπάνε όταν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό ποτέ σε κάποιο σπίτι. Να υπάρχει πάνω στην ίδια γραμμή για τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό ένα τηλέφωνο στην κρεβατοκάμαρα και ένα στο σαλόνι. Και να μπορείς εσύ να απαντήσεις κάποιο τηλεφώνημα από οποιοδήποτε από τα δύο τηλέφωνα. Ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι ότι όλα τα τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα πάνω στο ίδιο bus, που είναι το bus που δημιουργείται για τον τηλεφωνικό αριθμό του σπιτιού. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα περιφερειακά. Όλα τα περιφερειακά χρησιμοποιούν αυτή τη συλλογή από καλώδια που ονομάζουμε PCI bus, για να επικοινωνήσουμε με τη CPU. Φυσικά υπάρχει ένα άλλο κύκλωμα που δεν το δείχνω εδώ, που λέγεται ο PCI Controller, που βεβαιώνεται ότι ανά πάσα στιγμή μόνο ένα από αυτά τα περιφερειακά χρησιμοποιεί το bus. Άρα το ίδιο το bus το μοιράζονται τα περιφερειακά. Και υπάρχει κάποιο hardware που κάνει τη μοιρασιά. Απάντησα? Ναι. Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ωραία. Να πω επίσης ότι τα bridges φυσικά μπορούν να επεκταθούν κι άλλο. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα ένα USB. Το USB το ίδιο είναι ένα άλλο bus. Έτσι. Το USB θα πει Universal Serial Bus. Οπότε πάνω στο ίδιο USB bus μπορούμε να βάλουμε πολλές συσκευές USB και το USB bus να το συνδέουμε με το PCI bus, με ένα άλλο bridge, το οποίο PCI bus φυσικά, όπως είπαμε, με το PCI bridge συνδέεται με τη CPU. Οπότε για να επικοινωνήσουμε εμείς με κάποιο περιφερειακό εδώ πέρα, θα χρειαστεί να κάνουμε configure και τα δύο bridges. Και φυσικά εκτός από το PCI μπορεί να έχουμε και το USB, έχουμε και άλλων τύπων buses, διάφορα buses που υπάρχουν, το SCSI, το ISA κλπ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι buses για διαφορετικού τύπου περιφερειακά. Αλλά αυτό που θέλω να γυρίσουμε τώρα την προσοχή μας είναι στη δομή της ίδιας της CPU. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα μελετήσουμε στο μάθημα αυτό και θα μας πάρει και αρκετό καιρό
είναι το πώς θα μοιράσουμε τη CPU σε πολλές διεργασίες. Η CPU είναι, όπως ίσως ξέρετε από τους ψηφιακούς υπολογιστές, είναι η καρδιά του υπολογιστή και είναι και ο πιο σημαντικός πόρος που θέλουμε να μοιράσουμε. Και ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι με αυτό που θα ονομάζαμε virtualization. Δηλαδή, η κάθε διεργασία που εκτελείται δεν ξέρει ότι στην πραγματικότητα μοιράζεται τη CPU με άλλες διεργασίες. Αντίθετα, η διεργασία μας πιστεύει ότι είναι αυτή η αποκλειστική, ας το πω έτσι, κάτοχος της CPU. Έτσι, αν δείτε το πρόγραμμα που εκτελείται λοιπόν στη διεργασία σας, δεν υπάρχει πουθενά καμιά εντολή assembly που να λέει «Α, αυτή τη CPU που τώρα τη μοιράζομαι, ας την παραχωρήσω σε κάποιον άλλο». Έτσι, κάθε πρόγραμμα, έχετε γράψει προγράμματα σε C, κάθε πρόγραμμα είναι γραμμένο με τρόπο που θεωρεί ότι η CPU είναι δικιά του από τώρα μέχρι την αιωνιότητα, μέχρι το πρόγραμμα να τερματίσει. Αυτό φυσικά δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι. Η φυσική CPU, την ίδια στιγμή που τη χρησιμοποιείται, τη μοιράζονται και άλλες εργασίες. Αλλά για να μελετήσουμε το πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό το virtualization της CPU, θα πρέπει να στρέψουμε λίγο τη ματιά μας στο εσωτερικό της CPU. Στο εσωτερικό λοιπόν της CPU υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα τα δούμε όλα, αλλά κάποια από αυτά που μας αφορούν είναι καταρχήν οι registers. Υπάρχουν οι registers γενικού σκοπού που ανήκουν στο register file το λεγόμενο, έτσι, οι διάφοροι καταχωρητές γενικού σκοπού και υπάρχουν και κάποιοι registers ειδικού σκοπού. Ένας από αυτούς είναι ο instruction pointer, ο οποίος περιέχει την διεύθυνση της επόμενης εντολής που θα φορτωθεί στη CPU. Ένας δεύτερος ειδικός register είναι ο stack pointer, ο οποίος περιέχει την κορυφή της στίβας που χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα που εκτελείται, η διεργασία που εκτελείται. Και τέλος υπάρχει και το PS, το Processor State Register, το οποίο περιέχει flags. Τέτοια flags τα έχετε χρησιμοποιήσει σε προγράμματα assembly, είναι για παράδειγμα το carry flag, το zero flag κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλα flags που θα τα δούμε στην πορεία. Φυσικά επίσης υπάρχει η ALU. Η ALU περιέχει τα κυκλώματα που υλοποιούν τις βασικές λειτουργίες χειρισμού των registers, που έχουν να κάνουν με το να προσθέσουμε δύο registers, να πολλαπλασιάσουμε δύο registers, να τσεκάρουμε αν ένας register είναι θετικός ή αν είναι μηδέν ή δεν ξέρω τι είναι κλπ. Κλπ. Arithmetic and Logic Unit. Και τέλος υπάρχει το Memory Management Unit, το οποίο είναι μέσα στη CPU, το σύστημα διαχείρισης μνήμης και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα λειτουργικά συστήματα, διότι κάνει μια δουλειά η οποία είναι απαραίτητη. Για να δούμε ποια είναι η δουλειά που κάνει το MMU, πρέπει καταρχήν να θυμηθούμε από το μάθημα των ψηφιακών πώς μοιάζει ένα πρόγραμμα assembly. Έχετε γράψει στους ψηφιακούς υπολογιστές προγράμματα σε assembly, οπότε εδώ πέρα θέλω να δώσετε την προσοχή σας λίγο στο χαρτί που έχω μπροστά μου. Ελπίζω να το βλέπετε όλοι. Αν δεν το βλέπετε, θα κλείσω τις διαφάνειες και θα βάλω την κάμερα να το δείχνει σε μεγέθυνση. Αλλά νομίζω ότι αν κλικάρετε πάνω του, θα μπορέσετε να ζουμάρετε σε αυτό και να το βλέπετε σε μεγάλο μέγεθος. Υπάρχει κάποιος που δεν το καταφέρνει αυτό? Να κλικάρετε πάνω στο χαρτί της κάμερας. Ωραία. Άρα λοιπόν να θυμηθούμε πώς δουλεύει, πώς μοιάζει ένα πρόγραμμα σε assembly. Ένα πρόγραμμα λοιπόν σε assembly, όταν το φτιάχνετε, τοποθετεί τις ρουτίνες που θα γράψετε σε κάποιες θέσεις. Αν λοιπόν έχω φτιάξει μια ρουτίνα foo, η οποία ξεκινάει και λέει για παράδειγμα φόρτωσε στον καταχωρητή, ξέρω εγώ, α, από τη θέση μνήμης 1000, αυτήν εδώ την εντολή μηχανής, το πρόγραμμά μας θα την βάλει σε κάποια θέση της RAM. Ανάλογα με το πώς είναι η assembly που γράφεται, μπορεί κάτι τέτοιο να το προσδιορίσετε με κάποιο directive της μορφής ξεκίνα, για παράδειγμα, τις εντολές του προγράμματος από τη θέση 100. Και μετά έχετε άλλη εντολή κτλ.
και στο τέλος επιστρέφεται και αυτή είναι μια ρουτίνα που γράψατε σε assembly. Η οποία ρουτίνα, ο κώδικας της αποθηκεύεται σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, ας πούμε στη διεύθυνση 110, εξαδικό είναι αυτό, έτσι. Και επίσης χρησιμοποιεί μεταβλητές, οι οποίες είναι και αυτές αποθηκευμένες σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση της RAM. Αυτός εδώ ο κώδικας δεν είναι διεργασία ακόμα, είναι πρόγραμμα, έτσι. Είναι πρόγραμμα. Και θα θέλαμε φυσικά να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εκτελέσουμε ταυτόχρονα πολλές διεργασίες που εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι. Το πρόγραμμα είναι το ίδιο, αλλά να έχουμε ταυτόχρονα πολλές διεργασίες που το εκτελούν. Αλλά για να γίνει αυτό προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν όλες αυτές οι διεργασίες έχουν αποθηκευμένη στη 16αδική θέση 1000 κάποια μεταβλητή του προγράμματος και αυτή εδώ η θέση 1000 είναι κάποια διεύθυνση στη RAM, τότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε χάσει την ανεξαρτησία στην εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, όλες οι διεργασίες οι διαφορετικές θα βλέπουν την ίδια θέση της RAM για να αποθηκεύσουν την τοπική τους μεταβλητή, την δική τους μεταβλητή. Αλλά δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Δεν θα θέλαμε μια μεταβλητή του προγράμματός μας να μπορεί να την αλλάζει μια άλλη διεργασία, μια άλλη εκτέλεση δηλαδή του ίδιου προγράμματος. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ ανεπιθύμητο. Παρ' όλα αυτά, τα προγράμματα assembly έτσι μοιάζουν. Έχουν μέσα τους ενσωματωμένες συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης που αντιπροσωπεύουν τη θέση κάποιας μεταβλητής ή και τη θέση κάποιου κώδικα. Τι θα γίνει αν και ένας άλλος προγραμματιστής αποφασίσει να γράψει το δικό του πρόγραμμα, να το αρχίσει και αυτός από τη θέση 100, αλλά ο κώδικας να είναι διαφορετικός. Ποιο από τα δύο προγράμματα θα βρίσκεται στη θέση 100. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε έχουμε πρόβλημα. Αλλά οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές, το hardware λοιπόν, μας το λύνει αυτό το πρόβλημα με τον εξής τρόπο. Αν δείτε μέσα στην MMU του επεξεργαστή, θα δείτε ένα κουτί που το ονομάζουμε TLB. Το TLB που είναι αρχικά για Translation Lookaside Buffer, δεν έχει σημασία τι είναι, κάνει μια πολύ περίεργη δουλειά. Η δουλειά είναι η εξής. Κάθε διεύθυνση που ο επεξεργαστής θέλει να δώσει πάνω στο address bus, και εδώ το address bus του επεξεργαστή το περιγράφω με αυτό το κόκκινο χρώμα, κάθε λοιπόν διεύθυνση που η CPU τοποθετεί πάνω στο address bus, αυτό το TLB τη μεταφράζει σε κάποια άλλη διεύθυνση. Ξαναλέω, κάθε φορά λοιπόν που κάποιος εδώ πέρα register, για παράδειγμα ο instruction pointer, που έχει την τιμή 100, μεταφέρεται στο address bus, για να φορτώσουμε για παράδειγμα την εντολή που βρίσκεται στη διεύθυνση 100, ή για να το δείξουμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε αυτή την εντολή μηχανή, στη jump, στην 16αδική θέση, αυτή είναι εδώ. 3α75087. Πώς εκτελείται αυτή εδώ η εντολή? Για να εκτελεστεί, αυτό που γίνεται είναι ότι όταν εκτελείται, το μόνο που γίνεται είναι ότι η διεύθυνση αυτή εδώ πάει και αποθηκεύεται μέσα στον instruction pointer. Και τελειώνει η εντολή. Αλλά καθώς ξεκινάει η επόμενη εντολή, το πρώτο πράγμα που γίνεται για να φορτωθεί από τη RAM η επόμενη εντολή είναι να μεταφέρουμε αυτή τη διεύθυνση στο address bus. Ώστε να φορτώσουμε από τη RAM την εντολή που είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση αυτή εδώ. Ωστόσο, παρόλο που αυτή ήταν η διεύθυνση αποθηκευμένη στο instruction pointer, η είσοδος δίνεται στο TLB και το TLB θα παράγει μια εντελώς διαφορετική διεύθυνση για να δώσει πραγματικά σήμα στη RAM. Έτσι λοιπόν, δεν θα φορτωθεί από τη RAM η θέση 3α75 bla bla bla, αλλά θα φορτωθεί μια άλλη διεύθυνση. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα η διεύθυνση σε 647 κτλ. Τα περιεχόμενα αυτής της διεύθυνσης, που ελπίζουμε ότι είναι μια εντολή μηχανής, θα φορτωθούν από το data bus μέσα στα κυκλώματα της CPU, εκεί θα τα κοιτάξει το control unit και θα κάνει ό,τι είναι να κάνει για να εκτελέσει την εντολή μηχανής. Άρα λοιπόν η δουλειά της MMU
η δουλειά του Memory Management Unit είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και είναι να μεταφράζει διευθύνσεις σε άλλες διευθύνσεις. Και αυτό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, ας το πω έτσι, αποδοτικά, για να μπορέσουμε να εκτελούμε ταυτόχρονα πολλά προγράμματα σε διαφορετικές διεργασίες την ίδια στιγμή. Το κάθε πρόγραμμα, λοιπόν, χρησιμοποιεί όποιες διευθύνσεις θέλει. Δεν έχει κανένα περιορισμό το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με το τι άλλα προγράμματα θα εκτελεστούν την ίδια στιγμή με αυτό. Αλλά το λειτουργικό σύστημα φροντίζει αυτές τις διευθύνσεις που αναφέρονται μέσα στο πρόγραμμα να τις μεταφράζει σε άλλες διευθύνσεις στην πραγματική μνήμη, στη φυσική RAM, λοιπόν, μέσω της, του TLB και της MMU, και με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας για κάθε μία διεργασία διαφορετική μετάφραση, μπορεί να επιτρέψει σε διαφορετικές διεργασίες να χρησιμοποιούν κατά κάποιον τρόπο τις ίδιες διευθύνσεις και το λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιώντας και τη CPU και το MMU, να απεικονίζει πραγματική διαφορετική μνήμη σε αυτές. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο κάναμε virtualize, δηλαδή ιδεολογικοποιήσαμε τη RAM, τη φυσική RAM. Θα δούμε φυσικά ότι κάνουμε και πολλά άλλα για τη φυσική RAM. Αλλά ένα από τα βασικά πράγματα που κάνουμε για να κάνουμε τη RAM virtual, να θεωρεί δηλαδή κάθε διεργασία ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος όλης της RAM και μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια διεύθυνση της RAM θέλει, είναι ακριβώς να μεταφράζουμε διευθύνσεις της RAM στο hardware από τις διευθύνσεις που αναφέρονται μέσα στον κώδικά μας και στο πρόγραμμά μας σε άλλες διευθύνσεις που τις ελέγχει το λειτουργικό σύστημα. Ερωτήσεις? Κυρία. Ναι. Η CAS τι κάνει? Η CAS αυτό που κάνει είναι ότι επιταχύνει την προσπέλαση στη RAM, επειδή η RAM είναι αρκετά πιο αργή από το ρολόι του επεξεργαστή. Η Level 1 CAS που δείχνω εδώ αποθηκεύει, είναι πολύ πιο γρήγορη από τη RAM και αποθηκεύει κάποιες από τις πιο συχνά χρησιμοποιημένες περιοχές της μνήμης. Θα δούμε λοιπόν για την CAS αργότερα στο μάθημα, όταν θα περιγράφουμε σε λεπτομέρεια τη διαχείριση της μνήμης. Θα πούμε πολλά πράγματα για την CAS και για το γιατί δουλεύει και πώς δουλεύει και πώς είναι επιτυχημένη κλπ. Αλλά προς το παρόν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Προς το παρόν θέλω να επικεντρωθούμε στη μετάφραση διευθύνσεων που κάνει το TLB κάτω από την καθοδήγηση του λειτουργικού συστήματος. Άλλη ερώτηση? Ναι, κυρία. Ναι. Είπα ότι το TLB παίρνει μία διεύθυνση και τη βγάζει μία άλλη. Τη βγάζει μία άλλη. Ναι, και πώς λειτουργεί αυτό? Θα τα πούμε αυτά αργότερα σε κάποιο βαθμό. Χαρτουερικά λειτουργεί, αλλά για λεπτομέρειες θα τα πούμε αργότερα. Δεν θέλω να πω από τώρα. Ναι, αλλά όχι, δεν θέλω να πω για καλά στη λεπτομέρεια πώς λειτουργεί. Θέλω να πω ότι προφανώς ο πρώτος αριθμός μπαίνει συνδέεται κάπως με το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Γιατί αλλιώς. Ναι, υπάρχει έξω πολυπλοκότητα. Μπράβο. Το πώς γίνεται αυτή η αλλαγή λοιπόν το έχει ελέγξει το λειτουργικό σύστημα. Όταν το λειτουργικό σύστημα δημιούργησε την διεργασία την αρχική και αυτή η αρχική διεργασία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει μια ποσότητα RAM, το λειτουργικό σύστημα πήγε στη φυσική RAM, είδε ποια περιοχή ήταν ελεύθερη και μετά είδε ποια περιοχή διευθύνσεων ήθελε η διεργασία να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή το πρόγραμμα χρησιμοποιούσε τις διευθύνσεις από 100, 1000, 2000. Στη φυσική RAM υπήρχαν ελεύθερες θέσεις στη διεύθυνση, ας πούμε, 8.000, 10.000 κλπ. Και το λειτουργικό σύστημα έβαλε την DLB να μεταφράζει τις διευθύνσεις 1.000, 2.000 κλπ. Στις διευθύνσεις 8.000 και ούτω καθεξής. Με τρόπους που θα δούμε αργότερα. Προς το παρόν να πούμε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που ελέγχει τον τύπο της μετάφρασης, το τι, ποιες τιμές μεταφράζονται σε ποιες. Αλλά δεν θέλω να πω τώρα πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί θα μπλεχτούμε. Θέλω να επικεντρωθούμε στη CPU και θα το κάνουμε αυτό και αύριο. Ναι, οκ. Οκ.
Γιατί έχει λεπτομέρειες, για να το πούμε ακριβώς πώς γίνεται, έχει λεπτομέρειες. Οπότε θα γίνουν όλα, αλλά στον καιρό τους. Σε αυτό το μάθημα, δυστυχώς, πολλές φορές θα δίνω αυτή την απάντηση. Δηλαδή, θα σας λέω ότι θα σας πω λεπτομέρειες περισσότερες αργότερα στο μάθημα. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλές, πώς να πω, άκρες. Και άμα το κάνουμε αυτό και συνέχεια διακλαδιζόμαστε, στο τέλος θα μπερδευτούμε και θα χαθούμε. Οπότε θέλει λίγο υπομονή από μέρους σας. Άλλη ερώτηση? Οκ. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να σταματήσουμε εδώ πέρα. Να σας πω ότι μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο e-class ώστε να λαμβάνετε στο email σας ανακοινώσεις που θα βγουν για το μάθημα. Να σας θυμίσω ότι την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, θα έχουμε φροντιστήριο για το εργαστήριο 9 με 11 το πρωί. Και ό,τι άλλο προκύψει θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Έτσι, όπως έχουμε και αύριο μάθημα. Κυρία. Ναι. Το βίντεο του μαθήματος που θα τον ανεβάσετε. Λογικά στο YouTube και θα βάλω τα link στο e-class, οπότε ακόμα δεν έχω. Δεν το έχω στήσει αυτό, αλλά θα το κάνω και θα μάθετε λίγο με λεπτομέρειες. Οκ. Άλλη ερώτηση? Κύριε. Ναι. Είπατε την Τετάρτη πρωί. Ναι, ναι, έχουμε στο ρολόγιο πρόγραμμα 9 με 11 φροντιστήριο. Ναι, τέλος πάντων, εκεί. Ωραία. Έγινε. Αυτά λοιπόν. Καλό απόγευμα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ.